μερικές φορές δύσκολο να μιλάμε για τους φίλους μας. Είναι πιο εύκολο να μιλάμε για τους εχθρούς μας. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, ενώ μερικές φορές με τους φίλους μας δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι το ξεκάθαρο. Είναι μερικοί βέβαια που συχνά μέσα σε αυτή τη διάλεξη θα δαγκώσουν τα χείλη τους και θα λένε έχουμε και τέτοια εδώ. Θα είναι κριτική με παρουσία. Και γιατί λέω αυτό, νομίζω ότι η εισαγωγή ήταν πολύ ξεκάθαρη. Είναι μερικές φορές λειτουργούμε στον χώρο των γενοκτονιών κάπως παράλληλα. Θυμίζει, αν θέλετε, και την φράση του Πικάσο για την τέχνη, όπου λέει συνεχώς επαναλαμβάνουμε, δηλαδή αντιγράφουμε συνεχώς και κάπου κάνουμε λάθος και δημιουργούμε. Αυτό που βλέπω, όχι, δεν είναι ανάγκη. Δεν πίνω ποτέ. Εγώ κοιτάζω όλο το κοινό, μην ανησυχείς. Λοιπόν, άρα, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι αν δεν έχουμε συντονισμένες κινήσεις και μόνο κάπου τα βρίσκουμε στις προσπάθειές μας, δεν έχουμε μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πρώτα απ' όλα έχετε μια τρομερή απόδειξη όσον αφορά την Ελλάδα, είναι ότι έχουμε στην ουσία τρεις γενοκτονίες που λειτουργούν με τους λαούς που υπάρχουν εδώ και όταν βλέπετε τις αναγνωρίσεις έχουμε 94, 96 και δεν έχουμε ακόμα ούτε 2013. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια έλλειψη συντονισμού κινήσεων. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, όπως το βλέπουμε στα θέματα των γενοκτονιών, είναι ότι τα θύματα μαθαίνουν δύσκολα από τα θύματα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι θύτες μαθαίνουν εύκολα από τους άλλους θύτες. Θα μου πείτε γιατί υπάρχει αυτή η ασυμμετρία και γιατί εμείς ως θύματα δεν λειτουργούμε τόσο αποτελεσματικά. Είναι πολύ απλό. Στην πραγματικότητα ο γενοκτόνος λειτουργεί σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι γεωπολιτικό. Υπάρχει μια στρατηγική εξόντωση, υπάρχει μια συστηματική καταστροφή, ενώ από την άλλη πλευρά το θύμα δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται, τον πιάνουν χωρίς να περιμένει αυτή την κατάσταση, στην αρχή θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνεται, μετά καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται και μετά συνειδητοποιεί ότι έγινε. Έτσι. Ενώ στην πραγματικότητα ο γενοκτόνος προετοιμάζει το έργο για να μην φαίνεται απολύτως τίποτα και ακόμα πιο σημαντικό να μην ξέρουμε εφόσον έγινε το έργο ότι έγινε. Διότι αν θέλετε κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό της γενοκτονίας είναι ένα από τα εγκλήματα τα οποία βέβαια είναι πάντοτε εκ προμελέτης και έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο ο οποίος είναι εφόσον γίνει το έγκλημα, να σβήσουμε τα ίχνη. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο θύμα, διότι πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδείξει ότι είναι θύμα. Μετά, για να αποδείξει ότι είναι θύμα, πρέπει να αποδείξει ότι έγινε έγκλημα. Και μόνο μετά μπαίνει στη διαδικασία να αποδείξει ότι υπάρχει θύτης. Που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί άμα τους κοιτάξετε σε άλλους τομείς, συνήθως κατηγορούμε κάποιον, μετά ερευνούμε το έγκλημα και μετά καταδικάζουμε. Αλλά άμα το κοιτάξετε, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, υπάρχει επιπλέον μια μεγάλη άλλη διαφορά και είναι η εξής, ότι αν ο θήτης δεν αποδέχεται ως κρατικός φορέας ότι είναι θήτης, δεν είναι. Τεράστια διαφορά, εντάξει, όταν καταγγέλλεται κάποιον επειδή θα σε έχει κλέψει κάτι, αμέσως υπάρχει μια διαδικασία και πρέπει να δούμε τι γίνεται ακόμα και αν δεν το αποδέχεται. Ενώ τα κράτη, επειδή λειτουργούν πρώτα απ' όλα σε γεωπολιτικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο, αν θέλετε, του διεθνούς δικαίου, κοιτάζουν πρώτα γεωπολιτικά τι συμφέρει, και μετά υπογράφουν κείμενα που αφορούν το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, έχουν υπογράψει όλα τα κράτη βέβαια,
ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να κατηγορήσει ένα κράτος και αυτό να γίνει αποδεκτό από άλλα κράτη, έχει δικαίωμα να το κατηγορήσει ειδικό του πρόβλημα, ειδικό του πρόβλημα και ότι ειδικό μας πρόβλημα. Εδώ όσο αφορά την Ελλάδα και τους Αρμένιους στην Ελλάδα, όπως ξέρετε γιατί τώρα πρόσφατα έγινε και στη Θεσσαλονίκη, το μήνα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές στο πότε έχουν έρθει. Άρα για να το πω διπλωματικά στην αρχή, έχουμε διαφορές στο timing σε μερικούς Αρμένιους. Υπάρχει το ανάλογο, αν θέλετε, και με το ποντιακό στοιχείο και τα λοιπά. Άρα μερικές φορές έχουμε μια αντιμετώπιση εσωτερική που είναι του τύπου είναι σαν εμάς. Και δεν λέμε είναι εμείς. Όταν λέτε σε κάποιον είσαι σαν εμένα, το πρώτο που σημαίνει φιλοσοφικά είναι ότι δεν είσαι εγώ. Όταν λέτε σε κάποιον το σπίτι μου ή το σπίτι σου, είναι για να του εξηγήσετε ότι δεν είναι δικό του. Γιατί αν ήταν δικό του, δεν θα του το λέγατε. Άρα, τι εννοώ με αυτό. Με αυτές εδώ τις μικρές εκφράσεις, τις οποίες τις βλέπουμε βέβαια πάντοτε θετικά, γιατί είναι θετικά σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν είναι σε επίπεδο διακρατικό, είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, άμα κάποιος πρόεδρος ενός κράτους λέει στον άλλον μπορείς να έρθεις το κράτος μου είναι σαν το δικό σου, στην πραγματικότητα δεν το λέει ποτέ, ακόμα και αν το σκεφτεί, διότι επιπλέον για να καταλάβετε για τους Αρμένιους τώρα, δεν το λέμε ακριβώς ούτε με αυτόν τον τρόπο, ούτε μεταξύ Αρμενίας και Αρσάχ. Να καταλάβετε δηλαδή πόσο αυτή η απόσταση μπορεί να είναι μεγάλη μερικές φορές για άλλους λόγους. Μπορεί να νιώθουμε ότι είναι είμαστε ακριβώς ίδιοι, μπορεί να νιώθουμε ότι είμαστε ενωμένοι και αυτό αν θέλετε είναι το ανάλογο από το είμαστε ενωμένοι. Για να είμαστε ενωμένοι πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε διαφορετικοί. Α, τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία των θυμάτων. Ο πρώτος, νομίζω, στόχος που πρέπει να έχει η αρμενική κοινότητα στην Ελλάδα είναι ο εξής. Είναι να αντιληφθεί ότι δεν είναι σε μια χώρα που δεν ξέρει την γενοκτονία. Προσέξτε, δεν λέω την γενοκτονία των Αρμενίων. Δίνω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός. Όταν π.χ. έχουμε την αρμενική κοινότητα στη Γαλλία, η οποία δεν έχει υποστεί γενοκτονία, οι Γάλλοι δεν έχουν υποστεί γενοκτονία, όταν έρχεται ο Αρμένιος να μιλήσει για πρώτη φορά, πρέπει να εξηγήσει την έννοια της γενοκτονίας, τι εννοούμε εμείς με γενοκτονία, γιατί είναι αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση. Θα ήθελα να το φανταστείτε ότι για μένα ο στρατηγιστής, αυτή η διαφοροποίηση γίνεται σε όλο το παγκόσμιο επίπεδο όταν κάνουμε αναγνωρίσεις. Υπάρχουν τα κράτη που ξέρουν τι είναι η γενοκτονία για τον δικό τους λόγο και υπάρχουν τα κράτη που δεν ξέρουν τι είναι η γενοκτονία. Θα μου πείτε, είναι σίγουρα πιο εύκολο με τα κράτη που ξέρουν τι είναι η γενοκτονία. Και βέβαια είναι ακριβώς το αντίθετο. Μπορεί να σας ξαφνιάσει αυτό για όσους είναι σε υψηλότερο επίπεδο και πιο παλιοί στον τομέα, σαν εμένα, ξέρουν ότι λειτουργεί έτσι. Για ποιο λόγο? Διότι αυτός που δεν ξέρει απολύτως τίποτα, μαθαίνει πιο γρήγορα από αυτόν που ξέρει, αλλά ξέρει με έναν δικό του τρόπο. Επιπλέον μετά, αυτός που δεν ξέρει τίποτα, δεν θεωρεί ότι υπάρχει σύγκριση. Εφόσον δεν υπάρχει σύγκριση, σου λέει, η ανάδειξη της δικής σας γενοκτονία δεν θα κάνει κάτι εναντίον της δικής μας ανάδειξης, της δικής μας γενοκτονίας. Ενώ σε άλλες χώρες όπου υπάρχει αυτό, έχουμε ένα θέμα. Το λέω αυτό σε γενικές γραμμές, γιατί το έχω δει σε διαφορετικές χώρες. Απλώς λέω, χαρακτηρίζω αν θέλετε την Ελλάδα, ότι ανήκει στις χώρες που ξέρει τι είναι μια γενοκτονία και όπως βέβαια είναι και η Ελλάδα, παρόλο που ξέρει τι είναι η γενοκτονία,
δεν ξέρει ακριβώς ποιος είναι το θύμα. Δηλαδή, αν το θύμα για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρα ποντιακό, είναι ξεκάθαρα μικρασιατικό, είναι ξεκάθαρα θρακικό κτλ. Και βλέπετε ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι εσωτερικές διαμάχες σε τοπικό επίπεδο. Άρα, επειδή και ο εκπρόσωπος της νεολαίας μπήκε σε αυτό το πλαίσιο του τύπου να καταλαβαίνουμε και τον άλλον, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το εξετάσουμε, αν θέλετε, και επειδή οι Αρμένοι είναι πολύ καλοί στο σκάκι, είναι να φανταστούν ότι η σκακέρα δεν είναι η κλασική. Δίνω ένα απλό παράδειγμα, αν θέλετε σκακιστικό. Το σκάκι είναι τοποθετημένα τα πράγματα εξ αρχής. Τώρα φανταστείτε ότι σας λένε και κρύβεστε από τον αντίπαλο ότι έχετε δικαίωμα να βάλετε τα κομμάτια όπως θέλετε και μετά θα παίξουν. Τη δική σας πλευρά και το ίδιο κάνει και ο άλλος. Και ξαφνικά εμφανίζουμε τη σκακέρα όπου ο καθένας έχει τοποθετηθεί. Εγώ το κάνω και στους μαθητές μου, γιατί είναι πολύ, αν θέλετε, ενδεικτικό της νοοτροπίας. Με ποια έννοια? Το σκάκι στην αρχή δεν είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας, γιατί όποιος και να είστε, είστε ο ίδιος στη δομή. Εντάξει, έχετε τα ίδια κομμάτια, γιατί είναι δομή. Αν θέλετε να δείτε την αναλογία, αυτό που ζούμε εμείς στο θέμα της γενοκτονίας, θα ήταν καλύτερο να ήμασταν παίχτες στον κόπο και όχι στο σκάκι. Τέλος πάντων, θα γίνει στις επόμενες ζωές. Η ιδέα είναι η εξής. Το σκάκι αρχίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και καλός να είσαστε, και κόπανος να είσαστε, και πρωταθλητής του κόσμου να είσαστε, σας τα έχουν βάλει με τον ίδιο τρόπο. Στο γκο, στην πρώτη κίνηση, φαίνεται αμέσως αν είστε κόπανος. Στο σκάκι είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί λόγω του πλούτου των ενηγμάτων, δεν φαίνεται. Τι εννοώ με αυτό? Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε με μια γενοκτονία η οποία επιπλέον τώρα μπαίνουμε σε μια τρίτη κατηγορία χωρών όπου ο θήτης είναι ο ίδιος. Εντάξει, δίνω ξανά ένα παράδειγμα. Θέλετε να κάνετε ας πούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων στη χώρα Ρουάντα, ξέρουν ακριβώς τι είναι η γενοκτονία. Δεν είναι όμως ο ίδιος θήτης, άρα είναι κάτι άλλο. Βλέπετε τώρα ότι έχω μπει σε μια τρίτη κατηγορία που δεν είναι αυτή. Άρα σιγά σιγά μπαίνω στο ελληνικό πλαίσιο όπου ο θήτης είναι ο ίδιος. Τώρα ο θήτης είναι ο ίδιος, έχουμε ένα ερώτημα, είναι ποιος είναι ο θήτης. Και αυτό είναι και μάλιστα και αρμενικό ερώτημα και μας απασχολεί και στο αρμενικό. Και θα μας απασχολήσει και περισσότερο στο θέμα της ποινικοποίησης, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί ξαναρχίζουμε τον αγώνα αυτό σιγά σιγά. Είναι, όταν λέμε ο θήτης, εννοούμε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Νεότουρκοι ή ο Κεμάλ. Ή και τα τρία. Ή και τα δύο. Ή τα δύο πριν. Ή συνέχεια με επίδειγμα. Είναι διαφορετικό. Σας έχω κάνει αρκετές εκδοχές, έχετε την αντίληψη ότι απλώς κάνω πιθανότητες. Στην πραγματικότητα, ανάλογα με σε ποιον τομέα είμαστε, τα παρουσιάζουμε κάπως διαφορετικά. Ένα πράγμα που δεν έχουμε πάλι εξηγήσει είναι τι γίνεται αν ο χώρος είναι κομματικός. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Με φέρετε και από τα βλέμματα, ξέρεις. Τη βλέπει, κοιτάζω μπροστά εδώ, που μιλάω στη μικρή που την ξέρω, και μετά κοιτάζω πιο εδώ. Δεν έχει κανένα υπονοούμενο για τις τρεις ημέρες. Έχει ένα υπονοούμενο με ποια έννοια, την υπερνοούμενο με τον γύρο, τα ξέρετε, επειδή είμαστε και φίλοι, και βέβαια πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τους φίλους, είναι ότι αν είναι κομματικό το πλαίσιο της αναγνώρισης, πρέπει να αποφασίζετε ένα άλλο πρόβλημα, είναι αν είναι πρώτα το κόμμα. Η πρώτη είναι η αναγνώριση. Θα μου πείτε όλοι ότι βέβαια είναι πάντα πρώτα η αναγνώριση. Αλλά αν το πίστευα, δεν θα το έλεγα και αν το πιστεύατε, δεν θα απολογούσατε.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε σε γεωπολιτικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για να μην σας εκνευριάσει. Είναι το εξής. Ρωτάτε σε κάποιον, θα πάρω γαλλικό παράδειγμα για να σας εκνευριάσει ακόμα λιγότερο, ποιο είναι το αγαπημένο σου κανάλι στην τηλεόραση. Βέβαια, όταν έχει να κάνει με διαλόγο, αμέσως σας λέει δεν κοιτάζω τηλεόραση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, βέβαια, σας λέει ένα κανάλι διανοούμενο, το οποίο έχει ένα ποσοστό τηλεθέασης 4%. Όταν όμως απαντάς στο ερωτηματολόγιο του, σας βγαίνει ένα 70%. Να, το 70% χώνεται μέσα στο 4%. Και λέτε τώρα, να ακούω αυτόν που μου απαντάει ή να ακούω τα μηχανήματα που μου λένε τι κοιτάς. Εγώ λοιπόν είμαι της δεύτερης κατηγορίας. Όταν ακούω κάποιον που μου λέει εγώ κομματικός, ποτέ. Ρωτάω λοιπόν τον διπλανό, εγώ κομματικός, ποτέ. Άμα κάνετε λοιπόν όλο το πληθυσμό, σχεδόν δεν θα βρείτε κανέναν και μετά ξαφνικά βλέπετε ένα κομματικό αποτέλεσμα. Και λέτε, μα πώς είναι δυνατό. Τώρα θα μπω σε λίγο πιο λεπτά πράγματα, τα οποία είναι μια άλλη κατηγορία. Και βλέπεις θα την καταλάβει αμέσως αυτήν την κατηγορία. Είναι όταν είσαστε σε μια κατηγορία όπου δεν υπάρχει πια κράτος. Γιατί όταν υπάρχει κράτος, έχουμε από τη μια μεριά τον κρατικό φορέα και από την άλλη τη διασπόρα. Άρα, σας δίνω, αν θέλετε, αυτό το γενικό πλαίσιο για να καταλάβετε και να αναρωτηθείτε από την αρχή, πριν παίξουμε, πάνω σε ποια κακέρα παίζουμε. Άρα, και επιπλέον, επειδή είναι λίγο πιο πολύπλοκο το αρμενικό, θα το έλεγα αλλιώς, θα σας ξαφνιάσει πολύ, θα έλεγα ότι πριν το 1991, το αρμενικό ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ενώ θα μου πείτε, όχι, αποκλείεται, αφού υπήρχε. Υπήρχε, αλλά όχι ακριβώς αυτό. Και μετά το 1991 υπάρχει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο, θα έλεγα ξεκάθαρα με την έννοια την δημοκρατική και κατά συνέπεια με την έννοια την χαοτική. Δηλαδή, πριν ήταν το πλαίσιο εντελώς σκοτεινό, αλλά ξέραμε ακριβώς ότι ήταν σκοτεινό, τώρα είναι καθαρό, αλλά δεν ξέρουμε πού φωτίζει. Και το βλέπετε από τη Βουλή, στην Αρμενία. Τώρα το ερώτημα που προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα της νεολαίας εδώ, είναι ένα άλλο πρόβλημα, προσθέτεται, είναι αν είστε νέος ή γέρος. Μιλάω για τους άντρες, οι γυναίκες είναι πάντα νέες. Αν είστε εντελώς νέος και ανήκετε στην νεολαία, είσαστε εδώ. Βέβαια, λέτε ότι είσαστε εδώ. Και συνήθως το λέτε ότι είσαστε εδώ σε κάποιον που είναι εδώ. Αλλά είσαστε εδώ, το λέτε, αυτός είναι εδώ, δεν το λέει και σας βλέπει εκεί. Όλα αυτά είναι φανταστικά, βέβαια, δεν αφορούν εντελώς το θέμα μας, είναι γενικά. Αλλά θέλω να σας πω τώρα, αυτός που είναι εδώ, για να πείσει αυτόν που είναι εδώ, ότι έχει δικαίωμα να συμπεριφερθεί εδώ, είναι πολύ πιο δύσκολο από το να παλέψει κατευθείαν εναντίον του θήτη. Το πιο εντυπωσιακό στο αρμενικό, επειδή είναι διαχρονικό, οι γέροι, σαν εμένα, ήταν σε κάποια φάση νέοι. Και ήξεραν ακριβώς πώς οι προηγούμενοι γέροι τους έβλεπαν. Και ξέρουν ακριβώς πώς βλέπουν αυτοί τους νέους. Αλλά βέβαια ξέρουν ακριβώς ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να μην το πουν. Γιατί άμα το πουν, οι νέοι ξαφνικά θα γεράσουν. Θα έχουν γνώσεις. Άρα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι. Για μένα η γενοκτονία είναι 1894-1923. Αν θέλετε μπορούμε να τσακωθούμε εδώ, αλλά ούτως ή άλλως ακόμα και μόνος μου εδώ, ακόμα και με εσάς,
δεν πρόκειται να αλλάξω αυτές τις ημερομηνίες, ακόμα και αν συμβολικά το βάζουμε το 1915 και τώρα ασχίζουμε και με τον πρέσβη και με άλλους φορείς να προετοιμάσουμε το τι θα γίνει το 99 και το 100, γνωρίζοντας βέβαια όλοι ότι αυτό είναι τυπικό. Εντάξει, γιατί αν ήταν ουσιαστικό θα ήταν από το 1994 που κάθε χρόνο θα έπρεπε να κάνουμε την επέτειο. Άρα πήραμε το 1915, ωραία, πήραμε τις 24 Απριλίου, ωραία, είναι κάτι το συμβολικό. Είναι κάτι το ουσιαστικό, είναι συμβολικό, αλλά είναι πρώτα απ' όλα συμβολικό. Αυτό θα πρέπει να το έχετε όλοι στο μυαλό σας και επειδή είναι συμβολικό πρέπει να το αναφέρετε πάντα. Γιατί αν δεν είναι συμβολικό δεν είναι ανάγκη να το αναφέρετε. Και μερικές φορές σας λένε, μα είναι δυνατόν 1,5 εκατομμύριο θύματα την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα, τι είναι, τι σημαίνει αυτό. Μετά, όταν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, σας λένε, είναι τότε που άρχισα, τότε που τελείωσα, ποια ήταν η διάρκεια, πότε έγινε, πότε ήταν τα περισσότερα θύματα. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε και σε έναν κανονικό αρνητή, κανονικό εννοώ, χωρίς γνώσεις για το θέμα της γενοκτονίας και του πείτε από το 1894 μέχρι το 1923 πες μου ποια ήταν η χρονιά που είχε περισσότερα θύματα. Είναι πολύ απλό, αυτός απαντάει. 1915. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί απαντάει. Ας πούμε ότι από κλασική μουσική ξέρετε ένα. Μόζαρτ. Μένετε στο αυτοκίνητο, ακούτε μουσική, σας λέει τι μουσική είναι. Ακούτε κλασική μουσική, λέτε Μόζαρτ. Ωραία, σας λέει πώς το βρήκες. Μα δεν ξέρετε άλλο. Ωραία. Τώρα, βάζετε κάποιον που ξέρει από κλασική μουσική, ακούει, του λέτε τι είναι, λέει. Μπορεί να είναι Χάιντ. Ψι. Δηλαδή, άμα ξέρετε λίγο, ξέρετε ότι μερικές φορές αυτά μοιάζουν σε μερικές παρτιτούρες, μοιάζουν μάλιστα εξωφρενικά γιατί υπάρχει αναφορά του μαθητή προς το δάσκαλο κτλ. Τι εννοώ με αυτό. Όταν ξέρουμε μόνο και μόνο μία γενοκτονία, δεν καταλαβαίνουμε καλά τις άλλες. Θα δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα. Οι Τσέχοι λένε, όσο πιο πολλές γλώσσες γνωρίζεις, τόσο πιο ανθρώπινος είσαι. Εγώ λοιπόν το μεταφέρω και θα έλεγα ότι όσο πιο πολλές γενοκτονίες γνωρίζεις, τόσο πιο της ανθρωπότητας είσαι. Μερικές φορές, ως Αρμένοι, μας εκνευρίζει ότι όλοι δεν καταλαβαίνουν ότι υποφέρουμε. Δεν σας λέω βέβαια το χαρακτηριστικό ότι όταν λέει ο Αρμένιος σε έναν Έλληνα, μιλάμε για θρησκεία, ας πούμε, ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, του λέει, είσαι χριστιανός. Λες τώρα πώς θα το πω αυτό. Δηλαδή έχει δει, ας πούμε, διωγμό χριστιανό, εξόντωση χριστιανό, εξολόθρευση χριστιανό, γενοκτονία χριστιανό, γενοκτονία του Αρμενίου, είσαι χριστιανός. Γιατί βέβαια ο μέσος Έλληνας είναι χριστιανός, Έλληνας Ορθόδοξος. Άρα μόλις βγάζει το Έλληνα, σου λέει, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Εντάξει. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Είναι δύσκολο. Γιατί βέβαια το πιο παράξενο είναι ότι αν ήσασταν με κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με αυτό, θα το καταλάβαινε πιο γρήγορα ότι δεν είσαστε αυτός. Όταν όμως του λέτε ότι είσαστε σχεδόν αυτός, κοιτάζει πιο πολύ το σχεδόν παρά το αυτός. Και επειδή κοιτάζει το σχεδόν, σου λέει δεν είσαι αυτός. Δεν είναι άλλο παράδειγμα. Και τους Αρμένιους. Ας πούμε, μπαίνετε στην Εκκλησία, σε κάποια φάση, στην Εκκλησία, θα το πω, δεν είναι ευρυστικό, προσπαθώ να το περιγράψω σαν ένα θεατρικό. Σε κάποια φάση ο παπάς κλείνει μια κορτίνα. Προσπαθείτε τώρα να το εξηγήσετε στον Έλληνα. Λέει γιατί έχει κορτίνα. Και αρχίζουμε μια συζήτηση, ενώ αρχικά είναι θρησκευτική, που μοιάζει πιο πολύ με θεατρική παράσταση. Δηλαδή, γιατί εσείς βάζετε τέμπλο και εμείς βάζουμε κουρτίνα, γιατί έχετε το ιερό εκεί και δεν το έχουμε εκεί, αλλά κατά συνέπεια βέβαια είμαστε όλοι ίδιοι. Αφού είμαστε τόσο ίδιοι, γιατί μιλάμε τόση ώρα για πράγματα διαφορετικά. Το πιο
πιο σημαντικό λοιπόν είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει πάντοτε μια δυσκολία. Και δίνω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο έχω ζήσει βιωματικά. Ας πούμε, υπάρχει στην Ελλάδα η γενοκτονία των ποντίων και καλούν εκπροσώπους των Αρμενίων. Το έχω ζήσει αυτό στη Θράκη. Παιδιά, νόμιζα ότι ήταν πασαρέλα. Δηλαδή, κάλεσαν τον τάδε των ποντίων τάδε τάδε τάδε, μετά ήταν ο δεύτερος τάδε των ποντίων τάδε τάδε τάδε, μετά τελειώσαμε μέχρι το στρατιστικό σύλλογο των ποντίων τάδε τάδε και μετά θυμηθήκαμε ότι έχουμε και Αρμένιους οι οποίοι ήταν μετά. Αυτό που βλέπω, τουλάχιστον, στη Γαλλία, είναι ότι όταν γίνεται κάτι το ανάλογο, το πρώτο πράγμα που κάνουν π.χ. οι Αρμένοι, που μπορεί να σας ξαφνιάσει και εδώ, είναι ότι ο πρώτος που θα χαιρετήσει θα είναι Εβραίος. Θα είναι από άλλες γενοκτονίες, οι οποίες, αν θέλετε, είναι πιο εδραιωμένες και κατά συνέπεια ο θήτης, όταν βλέπει κάποιον από άλλη γενοκτονία που είναι πιο εδραιωμένος να έρχεται να καταθέτει στεφάνι στη δική σας, είναι πολύ πιο ενοχλητικό αν είναι απλώς ο τάδε τελευταίος που εντάξει τον βάλαμε εδώ γιατί ήταν σημαντικό. Όταν έκανα αυτή την παρατήρηση, μου είπαν δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Γιατί βέβαια υπάρχει ένας τεράστιος τσακωμός σε ποια σειρά μπαίνουν τα στεφάνια. Δεν το έχετε ζήσει ποτέ, φαντάζομαι. Ναι, γιατί υπάρχει πρωτόκολλο. Άρα, έρχεστε στα μέτρα μου, η ιδέα είναι πολύ απλή. Στην πραγματικότητα, όταν υπάρχει πρωτόκολλο, είναι για να μην υπάρχει φασαρία. Όταν στο στρατό υπάρχει ιεραρχία, είναι για να μην υπάρχει διάλογος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάθε φορά που μιλάει κάποιος με τον άλλο, του λέει και γιατί να το κάνουμε έτσι. Θα το συζητήσουμε. Μπορεί να έχω άλλη άποψη. Το φαντάζεστε αυτό. Και αυτό το κάνω σε κάθε βαθμό. Άρα, πάμε από τον στρατηγό μέχρι τον στρατιώτη και όλοι μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ είναι το άλλο πρόβλημα με την γενοκτονία. Όταν οργανώνουμε κάτι, υπάρχει τώρα μια μεγάλη αλλαγή φάσης και θα λέγαμε ότι είναι μια άλλη κατηγορία, είναι αν η γενοκτονία μας είναι αναγνωρισμένη ή όχι. Άρα η αλλαγή φάσης για το αρμενικό στην Ελλάδα είναι το 96. Πριν το 96, πάνω κάτω οι Αρμένοι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Μετά το 96, γίνεται ένα φαινόμενο το οποίο ξαφνιάζει, αν θέλετε, τους πιο μεγάλους Αρμένιους, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι τα πράγματα συνεχίζουν όπως παλιά. Άρα είναι οι Αρμένοι που οργανώνουν. Και το λέω πιο ξεκάθαρα. Ας πούμε ότι εμείς εδώ εξαφανιζόμαστε όλοι. Αν θέλετε, οι Έλληνες που ασχολούνται με το αρμενικό και οι Αρμένοι, έχουμε φίλους που δεν έχουμε σκοτωθεί, μην ανησυχείτε. Και ρωτάω. 24 Απριλίου της επόμενης χρονιάς. Θα γίνει επέτειος ή δεν θα γίνει επέτειος. Προσέξτε, υπάρχουν δύο απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι γέροι θα πούν όχι. Οι πιο νέοι θα πούν ναι. Και οι πιο έμπειροι θα πούν μπορεί και όχι. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι επίσημα οργανώνεται από την περιφέρεια και πρέπει πάντοτε να παίζουμε σε αυτό όταν έχουμε κάποιες δυσκολίες και να τους υπενθυμίζουμε στην περιφέρεια ότι αν έχετε κάποια δυσκολία με τη δική μας επέτειο, θα μου το στείλετε γραπτός. Και εγώ βέβαια, για να σας βοηθήσω και να διευκολύνω, θα το ανακοινώσω παντού. Γραπτός. Και θα δείτε ότι οι ειδικοί ξαφνικά όλα γίνονται προφορικά. Και τελικά λένε, εντάξει, και βέβαια θα οργανωθεί, αφού έτσι είναι το πρωτόκολλο. Στην πραγματικότητα, τώρα λέω για τους πιο παλιούς, αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι είναι και πάλι οι Αρμένοι που κάνουν όλη την Αγκαρία και κάνουν όλη την Λάντζα και βέβαια στο τέλος οι ίδιοι Αρμένοι λένε ότι το έκανε η περιφέρεια. Αλλά βλέπετε αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του θεωρητικού και του πρακτικού. Απλώς θα το λέω ξανά, ότι αν το θεωρητικό πλαίσιο σας φαίνεται εντελώς αφαιρετικό, στην πραγματικότητα, στις διαπραγματεύσεις με την πολιτεία είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν πραγματικά πιστεύετε εσείς ότι το κάνετε μόνο και μόνο ως Αρμένοι, όταν θα σας προβληματίσει η πολιτεία και θα πει «Δεν θέλω να το κάνεις εδώ, δεν θέλω σε αυτή την πλατεία, θέλω σε άλλη πλατεία, δεν θέλω να μου βάλεις
το κιόσκι εκεί, αλλά εκεί, ή πιο εκεί, ή πιο εδώ, εσείς μπαίνετε σε μια φάση παθητική που είναι του τύπου, εντάξει, και πού θα το βάλουμε τώρα, κάργα, μπορεί, αλλά είναι λίγο μακριά, ναι, μπορώ να το βάλω στο σύνταγμα, όχι. Γιατί δεν μπορώ να το βάλω στο σύνταγμα, δεν έχει ρεύμα. Θα μου πείτε, είναι απίστευτη αυτή η απάντηση και βέβαια, βέβαια, δεν έχει υπάρξει ποτέ, έτσι γίνεται. Ποτέ. Γι' αυτό και βέβαια το περίπτερο ποιος και τα λοιπά βρίσκεται φέτος στο σύνταγμα. Μπράβο. Απλώς θα είναι φαντάζομαι σε ένα άλλο σύνταγμα, πάλι χώρο. Λέω λοιπόν ότι αν το σκαλίσατε λίγο περισσότερο ή αν επεμένατε λίγο περισσότερο, π.χ. δίνοντας αναλογίες του τύπου εφόσον υπάρχει δυσκολία στην Αθήνα, εμείς θα κάνουμε τη στρατηγική της Θεσσαλονίκης. Μόλις λέτε αυτή τη φράση, ξαφνικά, το Σύνταγμα θα μπορούσε να έχει ρεύμα. Γιατί αν λέτε αυτή τη φράση, καταλαβαίνουν αμέσως ότι θα διαχειριστείτε εσείς τον φωτισμό με έναν διαφορετικό τρόπο. Και εδώ ξαφνικά η πολιτεία λέει, και βέβαια θα βρούμε κάτι. Σας το λέω αυτό για την επόμενη φορά, γιατί είναι απαράδεκτο που αυτό έγινε με αυτόν τον τρόπο και επειδή μερικές φορές το πρόβλημα με το περίπτερο δεν είναι το ίδιο με το σπίτι, επιτρέπεται κάτι και δεν επιτρέπεται το άλλο. Ρωτάω, ας πούμε, όσον αφορά την πορεία, άμα σας πούνε να μην πάτε από εδώ. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνουμε ως Αρμένοι, πηγαίνουμε πάλι από εδώ, αλλά διακριτικά. Αλλά άμα σας πούν παραδείγματος χάρη ότι δεν θα πάτε να κάνετε κάτι στο δικό μας το δήμιο, τι θα κάνετε. Εγώ σας πω ως πολιτεία, παιδιά έχουμε θέματα κυπουργικής, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν μπορεί να έρθείτε γιατί δεν θα είναι ωραίο. Εσείς θα πείτε ναι, ναι, θα κάνετε ακριβώς όπως το περίπτωρο, δεν γίνει. Όχι. Άρα υπάρχει ένας πύχης που λες για ένα πράγμα που δεν είναι καθόλου συμβολικό μπορώ να το δεχτώ να πάω αλλού και για ένα άλλο δεν είναι συμβολικό ή είναι συμβολικό και δεν το δέχομαι. Ρωτάω τώρα, πού είναι ο πύχης στα θέματα της γενοκτονίας. Εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ πιο κάθετος. Αν έχει αποφασιστεί από την πολιτεία και έχει ψηφιστεί από τον νόμο και ανήκει στο Σύνταγμα, το πλαίσιο είναι πάνω ξεκάθαρο. Πάντα. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι η αντίστασή μας μπροστά στην αδρά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον φέτος είναι ότι συνήθως εκεί που γίνεται ας πούμε η επέτειος στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται κάποιος που συνήθως λέει αυθόρμητα αυτά που λέει. Αυτή τη φορά όμως οι Αρμένοι του είπαν ότι θα είναι και ο Λιγερός. Και εντελώς τυχαία, είναι η πρώτη φορά που διάβασα το κείμενο. Ένα κείμενο που μιλάει ξεκάθαρα για την γενοκτονία των Αρμενίων, για ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε από την Τουρκία και μάλιστα θα γίνει και έδρα αρμενικών σπουδών. Δεν είναι ανάγκη να σας πω πόσες φορές οι φίλοι μου οι Αρμένοι στη Θεσσαλονίκη σταυροκόπησαν τον εαυτό τους λέγοντας τι έγινε. Βέβαια ήταν και ο μήνας. You know about the speech, the other one. Πάντως δεν υπήρχε καμία διπλωματική παρέμβαση, είναι όταν ήταν όλα κανονικά. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αν έχετε μερικά σταθερά σημεία και ξέρουν εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να σας ελέγξουν με τίποτα, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μην σας αφήσουν να μιλήσετε εξ αρχής, αλλά μόλις ανοίξετε το στόμα σας θα ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει. Αυτό που με ενοχλεί μέσα στο πλαίσιο το αρμενικό-ελληνικό και σχετίζεται και με συζητήσεις που έχουμε αυτήν την περίοδο με τους Έλληνες και τους Αρμένιους, είναι ότι είμαστε φίλοι, πάρα πολύ καλοί φίλοι, και αυτό.
Πώς? Και αγαπιόμαστε. Και αγαπιόμαστε. Και αγαπιόμαστε. Αλλά δεν έχουμε υπογράψει καμία συγκεκριμένη συνθήκη το πόσο αγάπη έχουμε. Καλώς. Και αυτή λοιπόν η αγάπη που είναι, δεν είναι ότι είναι ψέμα, υπάρχει αυτή η αγάπη. Αλλά λες όμως, δηλαδή άμα δεν αγαπιόμασταν, μήπως θα μπορούσαμε να υπογράψουμε περισσότερες συνθήκες. Ωραία. Γιατί εδώ, από τόσο μεγάλη αγάπη που είχαμε, η Ελλάδα παραλίγο να κάνει μια συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν στο πρώτο στρατιωτικό, γιατί βέβαια ήταν από αντιπάθεια. Ναι, αυτό σας λέω. Αυτές οι αγάπες είναι θανατηφόρες. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να ξέρουμε ακριβώς, ναι, έχει δίκιο. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι γιατί τελικά επιτρέπουμε περισσότερα πράγματα στους φίλους μας. Εντάξει. Του τύπου, μην ανησυχείς, θα σε προδώσω, αλλά είμαστε φίλοι. Εντάξει, δεν εράσει τίποτα μεταξύ μας και ο Μινάς λέει, βεβαίως, Νίκο, ξέρω, θα με προδώσεις μαλακά. Ωραία, αυτά βέβαια είναι εντελώς θεωρητικά και δεν έχουν γίνει ποτέ. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να υπάρχουν μερικές θέσεις. Αυτό που έζησα και με το θέμα της ποινικοποίησης στη Γαλλία, το οποίο αρχίσαμε από το 2006 και τελείωσε το 2012 εντελώς, θα έλεγα, καταστροφικά, με ποια έννοια. Γιατί καλύτερα να σας το πούνε από την αρχή ότι δεν γίνεται, παρά να περάσετε έναν νόμο που περνάει από την Βουλή, μετά να πηγαίνει στη Γερουσία, να περνάει και στη Γερουσία και ξαφνικά σας έρχεται μία επιτροπή σοφών η οποία θεωρεί ότι ο νόμος που ψηφίστηκε από τόσα άτομα, 577, αλλά δεν ήταν και λίγοι, ούτε και στο δεύτερο ήταν λίγοι, τελικά ήταν αντισυνταγματικός. Δηλαδή κανένας δεν σκέφτηκε πριν να αναρωτηθεί, ρε παιδιά, μήπως είναι αντισυνταγματικός ο νόμος που πάμε να ψηφίσουμε. Άρα, στη Βουλή και στη Γερουσία δεν φαινόταν αντισυνταγματικός. Ξαφνικά είναι εντελώς αντισταγματικός, θεωρώντας ότι είναι απαράδεκτο γιατί καταπατεί την ελευθερία της έκφρασης. Αν σας πω ότι στο ενδιάμεσο βέβαια υπήρχαν τεράστιες πιέσεις από διάφορα λόμπι, φαντάζομαι ότι θα σας ξαφνιάσει. Το πιο ωραίο βέβαια ήταν του τύπου, εμείς δεν θέλουμε να περάσει τόσο πολύ αυτός ο νόμος, γιατί προωθείται από ένα κόμμα, θα το κάνουμε εμείς. Αυτό δηλαδή σαν δικαιολογία. Άρα λέμε, θα το κάνουμε, δεν πειράζει, θα το παρατήσουμε, θα το χαρεί η Τουρκία, επειδή δεν το κάναμε, αλλά μην ανησυχείτε, θα το κάνουμε εμείς. Πότε, τότε. Το τώρα βέβαια έχει καθυστερήσει, ήδη τώρα, και λέτε, ελπίζω οι άλλοι να μην κάνουν το ανάποδο. Εντάξει, να πούνε ότι εμείς θα ψηφίσουμε εναντίον και να μην περάσει, επειδή είναι το άλλο κόμμα και θα το περάσουμε στο δικό μας το κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι άμα το κάνουν όλοι έτσι, να το φανταστείτε πολύ απλά εδώ, ας πούμε ότι είναι πράσινο και γαλάζιο το πλαίσιο και δεν μιλάω βέβαια για τον Παναθηναϊκό και την Νίκη του Βόλου. Άμα το κάνουμε συνεχώς έτσι, στο τέλος πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα της μήγας. Το θεώρημα της μήγας είναι πάρα πολύ καλό για την νεολαία. Η μήγα, σε αυτό το θεώρημα, είναι η μήγα που γνωρίζετε. Άρα παίρνετε λοιπόν δύο μεγάλα βάρη, τα βάζετε σε μια ζυγαριά και βλέπετε ότι είναι σχεδόν το ίδιο. Όταν η μήγα νομίζει ότι είναι και αυτή βάρος, είναι πολύ απλό, τα δύο μεγάλα βάρη κάνουν αυτή την κίνηση. Αυτά. Αν είναι έξυπνη η μήγα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει, ακόμα και αν είναι δυνατή, ακόμα και αν είναι ψηλή, είναι ότι είναι μήγα. Τώρα, το ιδανικό όπλο της μήγας είναι όχι να κάθεται, αλλά να πετάει. Εγώ δεν έχω δει ποτέ νεολαία που πετάει να την ενοχλούν. Βέβαια, νεολαία που κάθεται, έχω δει ότι τις εξηγούν, σήκω, για να γονατίσεις καλύτερα, γιατί βέβαια όταν είσαι καθιστός δεν μπορεί να γονατίσεις εύκολα. Σημασία λοιπόν είναι ότι αυτή η μήγα πρέπει να πετάει συνεχώς και σε όποιο βάρος καθίσει είναι αυτό που θα νύχεις.
Δυστυχώς, άλλοι το καταλαβαίνουν, οι δικοί μας με δυσκολία. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να καταλάβουμε και τον γενικό μας στόχο. Είναι μερικοί εδώ στην Ελλάδα, ειδικά από τους Αρμένιους, που θεωρούν ότι έχει λυθεί το θέμα, εφόσον η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει την αυτονομία των Αρμενίων. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να πεις στην Ελλάδα, δεν με έχετε αναγνωρίσει, αφού το έχει κάνει. Ωραία. Και επειδή δεν έχουν κανέναν άλλο στόχο, να αναγνωρίσει τι, ας πούμε, τι περισσότερο να κάνουμε από την επέτειο. Δίχως να αντιλαμβάνεται αυτός που το λέει, ότι μία επέτειος πρέπει να υποστηρίζεται κάθε χρόνο. Διότι άμα το χάσετε λιγάκι, αρχίζει να φθείρεται. Δεν φαίνεται στην αρχή. Η φθορά της επαιτίου δεν φαίνεται. Σας δίνω ένα παράδειγμα που έγινε στην Ελλάδα. Έγινε λοιπόν η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και όλοι περίμεναν βέβαια να ήταν αυτονόητο να γίνει μια αναγνώριση όσο αφορά τους συγκρασιάτες. Είχαμε μάλιστα και την ημερομηνία, μπήκε και η ημερομηνία και ξαφνικά από το Προεδρικό Διάταγμα έως το νομοσχέδιο έγινε ημερομηνία μνήμης. Δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρετε για ποια είναι αυτή η μνήμη. Έτσι. Δηλαδή έχετε ένα δεν ξεχνώ, αλλά δεν ξέρετε για ποιον μιλάμε. Ξέρετε γιατί δεν είναι, ας πούμε, η αναγνώριση της γειτονίας τάδε, η αναγνώριση του εγκλήματος πολέμου τάδε, του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας τάδε. Γιατί είναι μόνο της μνήμης. Θα δείτε ότι υπήρχε κάτι που θα το έλεγα λίγο κομματικό, που από το ένα κείμενο που ήταν πολύ ξεκάθαρο, ξαφνικά έγινε λίγο καλλιτεχνικό φλού, στο τέλος έγινε τόσο ξεκάθαρο, αλλά προσέξτε, η ημερομηνία υπάρχει. 14 Σεπτεμβρίου υπάρχει. Πάρα πολύ σημαντική, θα το ξέρουν μόνο οι κρεσέρες. Γιατί δεν γράφει πουθενά κάτι άλλο. Και λέω, είναι λογικό, εφόσον έχουμε μπει σε μια διαδικασία αναγνώρισης και νομίζουμε ότι είναι τόσο ξεκάθαρο, γιατί ξαφνικά γίνεται αυτό. Πρόσφατα, ας πούμε, στη Σουηδία, υπήρχαν διάφοροι επισκέπτες που προσπαθούν να τροποποιήσουν αυτό που ψηφίστηκε το 2010, ενώ εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι δεν θα τροποποιηθεί. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι έγινε με ψηφοφορία 131-130. Δεν είναι και τόσο, ας πούμε. Δηλαδή ήταν 261. Όταν λοιπόν πέρασε ο νόμος στη Γαλλία όσο αφορά τη Βουλή, όλοι είπαν κερδίσαμε. Και βέβαια και οι Αρμένοι και οι Γάλλοι που πάλευαν αυτό το θέμα. Εμείς λέγαμε ας περιμένουμε τη γερουσία, γιατί βέβαια η γερουσία μπορεί να το κόψει. Όταν πέρασε η γερουσία, λέμε εντάξει τώρα έλειξε το θέμα. Και ξαφνικά μας ήρθε το Συμβούλιο των Σοφών που αποτελείται, σας υπενθυμίζω, από μόνο 9 άτομα. Εντάξει, 9. Όχι 400. Αυτά τα 9 άτομα κατάφεραν να πούν ότι όλος αυτός ο αγώνας για τα 6 χρόνια ήταν απαράδεκτος γιατί ήταν αντισυνταγματικός. Και λες, τώρα το κατάλαβα να σου πω. Σας λέω λοιπόν ότι μέχρι να έχετε το τελικό αποτέλεσμα μην θεωρείτε ότι το έχετε πετύχει. Άρα, για την νεολαία, τώρα το θέμα ποιο είναι. Η νεολαία μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες που αμφισβητούν αυτά που κάνει η μη νεολαία, να το πούμε έτσι, να μην πούμε άλλη λέξη. Πρώτα απ' όλα, η νεολαία υπάγεται στην μη νεολαία ή είναι ανεξάρτητη. Δεν δίνω την απάντηση, απλώς ρωτάω. Αλλά αν υπάγεται, δεν έχουμε πια άλλη ερώτηση. Η νεολαία δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι απλώς μια παιδική χαρά, όπου όταν πηγαίνουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, παίρνουν τα παιδιά στην παιδική χαρά, λέτε, εκεί μέσα στην παιδική χαρά κάνετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, μετά από την παιδική χαρά πας στο σπίτι. Φαντάζεστε, ας πούμε, μια παιδική χαρά που βγαίνουν τα παιδιά με πανό. Ζητούμε την αναγνώριση των δικαιωμάτων. Εντάξει, τα παιδιά έτσι. 5 χρόνια. Λοιπόν,
Όταν σας βάζω στο επίπεδο της παιδικής χαράς, έχετε την εντύπωση ότι αυτό είναι ακραίο παράδειγμα. Αν ξέρετε σε ποιο επίπεδο μας βάζουν μερικές φορές, σε πιο μεγάλη, παιδική χαρά είναι πολύ ψηλά. Μερικές φορές είναι στο μυευτήριο. Δηλαδή που εσύ τι ξέρεις. Εκεί βέβαια δεν ξέρεις γιατί είσαι τόσο και εφόσον είσαι τόσο, τότε τι έμαθες. Βέβαια, έχουμε μια αντεπίθεση που μπορεί να έχει, η οποία είναι εξής. Προσέξτε, είναι ύπουλη και άδικη για τους μεγάλους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι από αποτελεσματικότητα είμαστε και πολύ καλύτερα. Δηλαδή, 1915-1994. Δηλαδή, αν σας κάνω την αφαίρεση, αν είναι προσωπικά, είναι μέσα χρόνια. Άρα λέτε, πολύ απλό, όπως το κάνω και στους φοιτητές μου όταν είναι στην θέση των στρατιωτικών, γιατί όπως ξέρετε, σε όλες τις χώρες, όταν έχουμε ζήσει κατοχή, εφόσον έχει φύγει η κατοχή, ήταν όλη η αντίσταση εκεί. Εντάξει. Όλοι, μα όλοι. Λες απλώς θα ήταν εξωγήινοι, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατοί, εφόσον εμείς αντισταθήκαμε μόνο. Λοιπόν, είναι το ίδιο με αυτό το θέμα της χειροκτονίας και όσον αφορά το θέμα της απόδοσης. Ρωτάω, ας πούμε, τώρα ρωτάω στους πιο μεγάλους που είναι έμπειροι, που έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για το αρμενικό, πότε άρχισαν. Ακόμα πώς? 65. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ θα δυσκολεύτηκες να το κάνεις το 65. Είσαι λίγο πιο μικρός. Θέλω να πω το 65 όταν απαντάς, δεν απαντάς για σένα προσωπικά. Α, τότε δεν είσαι εσύ. Εσύ ήσουν στην παιδική χαρά, φαντάζομαι. Ωραία. Άρα το ερώτημα είναι, για μένα το πιο σημαντικό, είναι αν έπρεπε αυτοί που άρχισαν τον αγώνα το 65 να ακούσουν τους άλλους που δεν τον είχαν αρχίσει. Γιατί 1915-65 είναι ένα 50, είναι μισός αιώνας. Άρα, ή πιστεύουμε ότι εδώ και μισό αιώνα πάλευαν κάθε μέρα για το θέμα της αναγνώρισης και ξαφνικά το 65 ξύπνησαν λίγο πιο πολύ και άρχισαν μια τεράστια απόδοση η οποία θα κρατήσει 30 χρόνια. Και ρωτάω τώρα, δηλαδή αν είχατε μια επιχείρηση, η οποία θα σας έλεγε, μην ανησυχείτε, τα πρώτα 50 χρόνια δεν κάναμε τίποτα, αλλά μετά ξεσκιστήκαμε και είχαμε απόδοση στα 30. Είναι μια εταιρεία που δεν έχει καμία κρίση βέβαια, διότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να το κάνει σε 140 χρόνια να βρει ένα άλλο αποτέλεσμα. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι άμα τα κοιτάξουμε λίγο ορθολογικά, θα καταλάβετε πρώτα απ' όλα ότι οι Αρμένοι στην αρχή, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, όπως είναι στον Πεμόντα Λυρία, δεν είχαν όλοι μπει στην ιδέα ότι υπήρξε μια γενοκτονία. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Μας φαίνεται τώρα εντελώς αυτονόητο, αλλά άμα θέλετε να σας δώσω το παράδειγμα, είναι πολύ απλό, άμα σας ρωτήσω όλους αν στον Νταρφούρ έχει γίνει γενοκτονία ή όχι, θα δείτε ότι μερικοί από εσάς δεν ξέρουν καν τι είναι το Νταρφούρ, είναι μερικοί από εσάς που δεν ξέρουν καν αν έγινε κάτι και δεν ξέρουν καν πόσα ήταν τα θύματα, ενώ έγινε τώρα. Και γίνεται ακόμα τώρα. Και είμαστε με τα κανάλια, με τα μέσα. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι εγώ δεν κατηγορώ τους ανθρώπους εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση, το ραδιόφωνο ήταν πολύ παράξενο και ποιος το έλεγε, κατά πόσο είχαν καταλάβει πώς ήταν ακριβώς τα θύματα. Παρεμπιπτόντως, το ξέρετε πολύ καλά, ότι η έκφραση που χρησιμοποιούμε στα αρμενικά για την γενοκτονία δεν είναι γενοκτονία. Δεν είναι τυχαία. Εντάξει. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε και μια λέξη. Ωραία, αν θυμάστε καλά, αυτή η λέξη θα εμφανιστεί μόνο και μόνο μέσω του Λέμκη όταν θα αναλύσει ορθολογικά τι είναι αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και θα προσπαθήσει να το προσδιορίσει. Το πιο εντυπωσιακό ακόμα, εφόσον μίλησε για το Λέμκη, είναι ότι οι ίδιοι Αρμένοι και οι Έλληνες δεν έχουν ιδέα ότι ο Λέμκιν χρησιμοποίησε την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων, του Πόντου και των Ασσυρίων ως παράδειγμα για να εξηγήσει στους άλλους τι εννοεί με τη λέξη γενοκτονία. Ενώ είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Θα μου πει μερικοί από εσάς που λένε ναι, 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 βέβαια δεν έχουν διαβάσει τα κείμενα του Λέμκιν. Αν το λέγεις για να μου φέρεις νερό. Τι θέλω να σας πω. Τα κείμενα του Λέμκιν που αφορούν αυτό το θέμα είναι μερικές σελίδες. Αν θέλετε να μην νιώθετε άβολα,
είναι ότι σχεδόν όλοι σας δεν τα έχετε διαβάσει. Και σχεδόν όλοι που είναι εδώ μέσα έχουν τουλάχιστον ένα αρμενικό στοιχείο, ένα ελληνικό στοιχείο ή ένα συριακό στοιχείο. Και ρωτάω, ρε παιδιά, το 2013, την ώρα που προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε αναγνωρίσεις και να λέμε στους άλλους, πρέπει να μας αναγνωρίσετε ως γενοτονία. Δεν θα ήταν καλό να τους λέμε, ξέρεις, όταν ακούς τη λέξη γενοτονία, αυτή φτιάχτηκε με το μοντέλο μας. Τότε θα ήταν ένα ωραίο επιχείρημα. Ενώ εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η γενοτονία υπάρχει μόνη της αυτή η λέξη, έτσι πετάει. Και έχουμε εμείς τα προβλήματα και προσπαθούμε να πάρουμε αυτό το πράγμα που πετάει και να το κολλήσουμε πάνω στο πρόβλημα. Και είναι πολύ λογικό. Αυτός που το επινόησε σκέφτηκε να δώσει παραδείγματα. Λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν φρικαλαίο, θηροειδία, σφαγή και τέτοια. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Για ποιο πράγμα μιλάει, για τα δικά μας. Έχετε δει εσείς ποτέ μελέτη από κοινού Ελλήνων και Αρμενίων για το Λέγκιν? Να σκεφτούν ορθολογικά ότι θα πρέπει να κάνουν ακριβώς το ίδιο πάνω σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, γιατί να πάρεις άλλη βάση, αφού όλο το θέμα είναι αναγνώριση γενοτονίας. Ωραία. Όταν μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία διόρθωσης, η οποία προβλέπει αναγνώριση, ποινικοποίηση, συγγραφή ιστορικών έργων, επιστροφή περιουσιών, οι οποίες μπορεί να είναι από πίνακες έως απολαβές, αν θέλετε, χρηματικές, ακινητά και όχι ακίνητα και μετά ακίνητα και μετά γη. Ένα άλλο πράγμα που με απασχολεί πάρα πολύ. Πολλοί Αρμένοι λένε ότι πρέπει να υπάρχει και επιστροφή. Εντάξει, είναι μια διεκδίκηση. Εντάξει να το λέμε, αλλά όχι να το πιστεύουμε. Εντάξει, γιατί εγώ όταν ρωτάω στους Αρμένιους, φίλους μου, ωραία, πες ότι το καταφέρουμε αυτό, θα πας σπίτι, στιέβεσαι. Πώς το ζητώ. Εντάξει, έχει δικαίωμα, προσέξτε, αυτό δεν το κατηγορώ, αλλά όχι ότι το πιστεύω. Ενώ εγώ βλέπω σε άλλες γενοκτονίες ότι το πιστεύω. Δηλαδή θέλουν πραγματικά να πάνε. Είναι εντελώς διαφορετικό το πώς μάχεις σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχεις το σπίτι σου, είναι ξεκάθαρο, και έχεις και ένα εξοχικό. Κάποιος καταπατάει το εξοχικό σου. Εντάξει, εξοχικό είναι. Θα κάνεις τα δικαστήρια, θα πεις ότι, ωραία. Εφόσον τα κατάφερες, το διώχνεις από το εξοχικό και εσύ μένεις στο σπίτι σου. Τώρα παίρνουμε την άλλη περίπτωση. Δεν έχετε εξοχικό, έχετε μόνο σπίτι. Ξαφνικά σας διώχνουν και εσείς πάτε λοιπόν στα δικαστήρια. Δεν θα πάτε με τον ίδιο τρόπο. Τεράστια διαφορά. Πρώτα απ' όλα το βλέπετε στο αρμενικό στοιχείο, όταν συνομιλείτε με Έλληνες, είναι το πρώτο ερώτημα είναι αν έχετε πάει Αρμενία. Το έχετε παρατηρήσει αυτό, εντάξει. Όπως κάνουμε τα ερωτήματα σε ένα μικρό παιδί, τα τρία πρώτα ερωτήματα που του κάνουμε, τα οποία είναι εντελώς άσχετα, είναι πόσο χρόνο είσαι, εντάξει, πώς σε λένε, πόσο χρόνο είσαι, σε ποια τάξη πας. Τρία πράγματα που δεν έχει επιλέξει. Εντάξει, θα το ξέρετε. Γιατί βέβαια είναι άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει το μικρό πρίγμα. Όσοι έχουν διαβάσει το μικρό πρίγμα θα του ρωτήσουν ποια είναι τα πράγματα που αφάσκεται. Είναι το ίδιο με τους Αρμένιους. Εντάξει, όταν ένας Έλληνας βλέπει έναν Αρμένιο, του λέει τι είσαι, είμαι Αρμένιος. Το έχει εντοπίσει βέβαια, γιατί είμαι Αρμενιά. Αρμενιά, θα είναι κάτι. Λέει, έχεις πάει ποτέ Αρμενία, όχι. Αυτό είναι το πρώτο λαμπάκι για τον Έλληνα που δεν καταλαβαίνει πώς γίνεται αυτό. Προσέξτε όμως, δεν καταλαβαίνει πώς γίνεται, παρεμπιπτόντως όμως, αν είναι στην ίδια περίπτωση, καταλαβαίνει ακριβώς πώς γίνεται. Και πάλι ανάβει άλλο κόκκινο λαμπάκι. Ενώ εντελώς διαφορετικό θα το δείτε και στο βλέμμα, άμα πείτε, σας πει κάποιος, έχεις πάει Αρμενία, και λες ναι. Εδώ του κόβεται κατευθείαν μία φορά και εκτός δεν είναι πεπισμένος ή είναι συνηθισμένος όπως εγώ, θα σας πει πόσες φορές. Πόσες φορές. Άρα, γιατί έχετε ξέρετε το αρμενικό στυλ όσον αφορά αυτό το θέμα, είναι όπως να πηγαίνετε μια φορά στην Εκκλησία. Εντάξει, πήγα. Λέω, όχι και να καθίσω κιόλα. Και βέβαια, προσέξτε, μετά η δεύτερη σημαντική ερώτηση είναι αν πήγε στα μέρη σου.
Γιατί βέβαια, άμα είσαστε από την δυτική π.χ. λέω, τυχαία όλα αυτά τα πράγματα, και πάτε μόνο στην ανατολική, ακόμα και το καλημέρα δεν το λέτε με τον ίδιο τρόπο. Άρα κάτι υπάρχει. Εντάξει. Άρα ρωτάς, λοιπόν, γιατί δεν πήγες εκεί. Α, εκεί δεν πάμε. Και έχετε κι άλλους που λένε, μα εγώ έχω πάει και έχω δει και το σπίτι του παππού μου, του πρώην. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν αυτή η κατηγορία. Η τελευταία που είπα τώρα. Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες. Είναι αυτοί που έχουν πάει και έχουν στεναχωρηθεί. Στην κάτω στα μέρη. Και είναι αυτοί που έχουν πάει και λένε, εγώ θα επιστρέψω εδώ. Επίσης να καταλαβαίνετε ότι σε αυτές όλες τις κατηγορίες που περιγράψαμε, το τελευταίο είναι το πιο μικρό από όλα. Και ρωτάω το. Ας πούμε όταν ψηφίζουμε έναν νόμο, το κάνουμε αυτό το νόμο. Έχετε γιορτές εδώ. Μου θυμίζει Αρσάχ. Λοιπόν, έχετε η ιδέα ποια είναι, είναι ότι όταν ψηφίζουμε έναν νόμο, τον ψηφίζουμε για να τον ψηφίζουμε ή για να τον εφαρμόσουμε. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από την Ελβετία όλοι μας. Η χώρα της τράπεζας και της σοκολάτας. Στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πούμε όλα τα άλλα. Όμως η Ελβετία έχει όχι μόνο αναγνωρίσει την ειδονία των Αρμενίων, αλλά την έχει μάλιστα και ποινικοποιήσει την άρνησή της. Θεωρώντας ότι είναι αυτονόητο ένα δικαίωμα το οποίο υπάρχει, το έχει κάνει το ίδιο και η Σλοβακία, μόνο που η Ελβετία δεν ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Και η Σλοβακία το έκανε πριν. Είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων, το δούμε. Και βέβαια η Σλοβακία δεν αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κράτος σε σχέση, ας πούμε, με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ρωτάτε στους Ελβετούς, αυτό εδώ έχει αλλάξει, δεν έχετε πια κάτι έπαθε. Τέλος πάντων, βάζετε σε εγώ. Αυτό. Ματαρίζεις. Είστε πρόεδρος. Ναι. Όχι, αλλά συνήθως προτιμώ τον τεχνικό σου. Μπράβο, λοιπόν. Ναι, όλο πιο κοντά, όλο πιο κοντά. Εγώ είμαι πιο κοντά σε εσάς, όχι στα μικρόφωνα. Θα τα βάλουμε λοιπόν πιο κοντά. Η ιδέα είναι η εξής. Γιατί δεν ρωτάμε στους Ελβετούς, ρε παιδιά, από τότε που έχετε κάνει ποινικοποίηση, πώς πάνε τα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι το έχετε κάνει όλοι. Εγώ μιλάω κοντά, αλλά κάπου κάνει. Άρα η ιδέα είναι, γιατί δεν έχετε ρωτήσει όλοι στους Ελβετούς πώς πάνε τα πράγματα από τότε που έχει γίνει η ποινικοποίηση. Πρώτη απάντηση, δεν το ξέρετε καν ότι το είχαν κάνει. Δικαίωμα σας. Τώρα βέβαια σας το έχω αφαιρέσει από το δικαίωμα γιατί τώρα το ξέρετε. Παρακολουθώ ότι μόλις πάτε στο σπίτι σας, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε στους φίλους σας, στους Ελβετούς, σας στείλετε ένα email πώς πάνε τα πράγματα από τότε που έχετε κάνει την ποινικοποίηση. Θα σας πω λοιπόν να τα κάνουμε μια συντομία, είναι πολύ απλό. Από τότε που το έκαναν, έκαναν δύο κρούσματα οι Τούρκοι και μετά δεν ξαναέκαναν ποτέ τίποτα. Θα μου πείτε τι είναι κρούσμα. Είναι πολύ απλό. Πήγε κάποιος και είπε: εγώ θα γιορτάσω την συνθήκη της Λοζάνης, μια χαρά είναι, δεν υπάρχει γενοκτονία. Όπου από του είπαν, συγγνώμη, τι είπατε. Δεν υπάρχει γενοκτονία, αυτό. 40.000. Δεν θα το ξαναπεί. 40.000. Επιμένει φυλακή. Στη χώρα της τράπεζας και της σοκολάτας. Στη Σλοβακία το ίδιο. Τι θέλω να σας πω. Από τότε που έχει γίνει αναγνώριση στην Ελλάδα, για την οποία οι περισσότεροι Αρμένοι θεωρούν ότι τα κατάφεραν, είμαστε μια χαρά και οι Έλληνες θεωρούν ότι δεν υπάρχει πια καμία ενοχή, εφόσον το έχουν αναγνώρισει, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Ρωτάω.
Δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή πια δεν υπάρχει πια κανένας που το αμφισβητεί, δεν έχουμε ποτέ προβλήματα το πού να το κάνουμε και βέβαια η Τουρκία έχει αναγνωρίσει ότι είναι σε καλά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό βέβαια έχουμε ακόμα και συνέδρια στη χώρα μας τα οποία προωθούν την ιδέα ότι δεν υπάρχει καν γενοκτονία. Και μετά όταν λέτε πάτε να πείτε κάτι, σας φέρνει καθένα στο δικαίωμά του. Εσύ πιστεύεις στην γενοκτονία, εγώ δεν πιστεύω στην γενοκτονία. Και τότε πόσα μήνες. Τι θα πει, εντάξει, εμείς πιστεύουμε. Δηλαδή δεν καταλάβω. Η ύπαρξη της γενοκτονίας είναι θέμα πιστής. Εκτός οι Αρμένοι και οι Έλληνες το πιστεύουν, αλλά στην Τουρκία δεν το πιστεύουν. Γιατί είχαμε διάφορες δικαιολογίες του τύπου μπορεί και να μην το ξέρουν γιατί ακούν μια άλλη προπαγάνδα. Αλλά αυτό πάνω κάτω σημαίνει ουσιαστικά ότι μπορεί και εμείς να έχουμε ακούσει μια προπαγάνδα και λέμε τα ίδια επειδή μας τα έχουν πει έτσι. Στην Ελλάδα, αν δεν έχουμε πολλά προβλήματα, είναι επειδή δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα. Μην το παίρνετε στραβά. Εντάξει, είμαστε μεταξύ μας, το λέμε με την έννοια την ορθολογική και τη στρατηγική. Στη στρατηγική, όταν κάνεις κινήσεις οι οποίες είναι καλές, είναι αυτές που ενοχλούν τον αντίπαλο. Άμα κάνεις κινήσεις που δεν βλέπεις καμία ενόχληση, είναι ότι μιλάς για εσένα. Έχετε δει εσείς ποτέ μια επέτειος να έχει ενοχλήσει? Εγώ όμως έχω δει ότι όταν έχουμε βάλει ένα άγαλμα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αν αυτός ο χώρος είναι στρατηγικά επιλεγμένος και είναι σημαντικός για την πόλη, ξαφνικά γίνεται το γης Μαριά, ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, ότι είναι απαράδεκτο το κράτος που επιτρέπει αυτό το πράγμα κτλ. Τι λέω λοιπόν, εδώ για εμάς, ειδικά για την νεολαία. Από πότε έχετε να μην έχετε προβλήματα? Λόλε, την τζίχλα. Θέλω να πω, γιατί να έχουμε προβλήματα εφόσον θεωρούμε ότι είναι λυμένο. Άρα εφόσον είναι λυμένο, τα καταφέραμε, έγινε αναγνώριση. Άρα το μόνο μας πρόβλημα όσο αφορά την γενοκτονία είναι να μην ξεχνάμε ότι είναι 24 Απριλίου και την Κυριακή που είναι κοντά να κάνουμε την διάλεξή μας. Κάνουμε λοιπόν μετά την επέτειο και είμαστε μια χαρά γιατί είμαστε Αρμένοι και Έλληνες περήφανοι για αυτό που έχουμε κάνει. Τώρα ρωτάω ξαφνικά γιατί ξαφνικά αυτή που προώθησε το νομοσχέδιο στη Γαλλία, βουλευτήνα, άρα κομματή, κομματικό, εντάξει, είναι κομματικό, εφόσον είναι βουλευτής, ανάγκαστε. Γιατί ξαφνικά έγινε το έλα να δει στην Τουρκία με τη φωτογραφία της παντού, με βρυσίες παντού, με το την κατηγόρησα για τα πάντα, επειδή δεν έκανε τίποτα. Και βέβαια όταν κόπηκε από την απόφαση, ξαφνικά δεν υπήρχαν καθόλου πια βρυσίες σε αυτή τη γυναίκα και τώρα που ξαναέβαλε ξανά το ίδιο νομοσχέδιο, ξαναεμφανίστηκε με βρυσίες. Και ρωτάω τώρα, άμα θέλετε να το κάνουμε οικονομαστικά, ποιος σας έχει βρήσει από την Τουρκία, προσωπικά. Βρήσει. Ναι, βρήσει. Άρα, δηλαδή, σένα, ας πούμε, σένα και σένα, και σου είπα, εσύ είσαι απαράδεκτη για αυτό που κάνεις, είσαι απαράδεκτη αυτό που κάνεις, είναι προπαγάνδα, είναι αυτό. Σας κάνεις τη δεύτερη προσπάθηση. Δεν μας αρέσει. Θες μικρόφωνο σου είναι κάτι. Επειδή θα σέβω, θα κάνω μια πάλι προσπάθεια με το μικρόφωνο. Αν δεν λειτουργήσει, όπως φαίνεται να το κάνει η Ελλάδα, θα πει όχι, δεν ξέρω. Εγώ μπορώ να λέω την Τουρκία. Εκεί που ενώνεται, κοιτάστε. Είμαστε κάτι τέτοιο. Είμαστε κάτι τέτοιο. Είμαστε κάτι τέτοιο.
επιτρέψουν οι μεγαλύτερες, η νεολαία να είναι ενεργοτική. Η μικρή που γνωρίζω σου λέει όχι. Ωραία, τέλεια. Για την νεολαία, προσέξτε, θα με έχετε και μάρτυρα, είπαν καθόλου. Αφήνω τους. Α, ναι, βέβαια. Η οποία είναι αυτή η προσωπική άποψη, δηλαδή όταν θα σας ρωτήσω σε όλους εδώ, με τους πιο έμπειρους, έχουν δικαίωμα να είναι ενοχλητική η νεολαία. Έχουν υποχρέωση. Με το ρεύκο που κάνω, ο ξέσαι μιλάω. Πρέπει. Η ιδέα είναι ότι είναι πρέπει ή θα πρέπει. Ή είναι το πρέπει. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει από τους μεγαλύτερους να χρησιμοποιούν την νεολαία θεωρώντας ότι η νεολαία ξέρετε κάνει ό,τι θέλει. Εμείς δεν μπορούμε να ελέγχουμε την νεολαία. Κάνει μερικά πράγματα, τι να κάνουμε εμείς. Βέβαια, εμείς συμφωνούμε μαζί σας, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, αυτό που με απασχολεί είναι το εξής. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν η νεολαία είναι γερασμένη και την γεράσει. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν οι γέροι λειτουργούν σαν να είναι το κράτος. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν η νεολαία ξεχνάει να παίζει το ρόλο της διασποράς. Γιατί είναι χάρη σε αυτά που κάναμε τόσο καιρό για να κάνουμε δουλειά. Είναι χάρη σε αυτές τις αλλαγές που έγιναν αλλαγές και βρήκαμε πράγματα. Καταφέραμε να έχουμε περισσότερες αναγνωρίσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τουλάχιστον δύο τακτικά επίπεδα. Μπορούν οι πιο μεγάλοι. Και επειδή έχουμε και τις υπηρεσίες. Η Εκκλησία είναι ακόμα πιο γέρια από τους γέρους. Η Εκκλησία λοιπόν θα μπορούσε να πει εγώ είμαι η Εκκλησία. Επειδή έχω αρκετές επαφές με την Εκκλησία, μερικές φορές η Εκκλησία κάνει το εξής, λέει εγώ είμαι η Εκκλησία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά ο Θεός θα το κρίνει τι κάνει. Εγώ συνήθως λέω, αυτό είναι μια χαρά. Σας υπενθυμίζω για όσους πιστεύουν ότι η Εκκλησία μπορεί και να μην κάνει απολύτως τίποτα, ότι όταν είχαμε προβλήματα με το σχέδιο αλλά και μας είχαν απαγορεύσει θεσμικά τις 3 τελευταίες μέρες να κάνουμε κάτι, το οποίο να προωθεί οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που μου είπε η Εκκλησία της Κύπρου είναι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Λέω, μα ξέρετε, έχουμε ένα θέμα γιατί είναι νομικό το πλαίσιο. 3 μέρες πριν ένα δημοψήφισμα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Λέει, εσείς. Γιατί εμείς έχουμε σχέση με τον Θεό. Αν θεωρούμε ότι κάτι είναι δίκαιο, αυτά τα πράγματα είναι εντελώς κοινωνικά. Και το ενδιαφέρον, να το ξέρετε, ότι η Εκκλησία μοίρασε την Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες ένα κείμενο που έλεγε 19 λόγους για να ψηφίσεις εναντίον του σχεδίου ανάπτυξη. Δεν για να είναι σαστό ότι δεν έγινε ποτέ καμία προσφυγή, ότι είμαστε το 2013 και δεν για να είναι σαστό βέβαια ότι η Εκκλησία είναι αρκετά έξυπνη για να ξέρει ότι βέβαια ήταν παράνομο, αλλά ήξερε επιπλέον ότι καλύτερα να είσαι παράνομος πριν κάτι που θα καταστρέψει τη χώρα σου, παρά να είσαι νόμιμος και μετά να τρέχεις. Εφόσον δεν την έχεις πια. Θέλω λοιπόν να πω κάτι το πιο πρακτικό. Το 2006 ξέρετε όλοι ότι έγινε μια μαζική καταστροφή από χασκιά. Πρώτο ερώτημα τώρα που κάνω στην νεολαία. Έκανες κάτι το 2006. Υπάρχει κάποιος από την νεολαία που έκανε κάτι το 2006. Δεν θα ρωτήσω τους γέρους για να φαίνεται δίθεν ότι τους σέβομαι. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα έκανα ακριβώς την ίδια ερώτηση και μια που το σκεφτήκα, τι αισθάνεται.
προσέξτε. Ρωτάω πάλι κάτι. Τα χασκάρα έχουν καταστραφεί ή δεν έχουν καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί. Και λέω λοιπόν, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στην σχετική παράδοση, την αρμενική και την βέβαια και την παράδοση, τα χασκάρα είναι πολύ σημαντικά. Έλεγα για αυτό το θέμα, ποια είναι. Ότι αυτοί οι πέτρινοι σταυροί έχουν μια ιδιαιτερότητα που δεν έχουν οι άλλοι σταυροί. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα κημητήριο στην Ελλάδα, πάνω κάτω, και πήγα και πρόσφατα και με έναν φίλο μου, τον Παύλο, για μια οικογενειακή υπόθεση, και με τον Χρήστο, στο ίδιο κημητήριο, πάνω κάτω θα δείτε ότι όλοι οι σταυροί μοιάζουν. Μερικές φορές όταν μου λένε γιατί ασχολείσαι με το αρμενικό, τους λέω είναι γιατί βλέπω τους Αρμένιους σαν να είναι ζωντανά χασκά. Δηλαδή τους βλέπω, ξέρω ότι μετά όταν θα πεθάνω θα υπάρχει ένα χασκά και επειδή αυτά είναι όλα διαφορετικά, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, μπορείς να έχεις ακριβώς τον ίδιο σταυρό ως αφαίρεση, αλλά στην υλοποίηση υπάρχει κάτι το διαφορετικό που αποδέχεσαι ότι είναι πολύτιμο και είναι ένας πλούτος για την ανθρωπότητα, ακόμα και στο επίπεδο που λέμε το πιο απλό και της εκκλητικής. Όταν λοιπόν βλέπω έτσι τους Αρμένιους, αυτό μου δίνει δυνάμεις. Μετά μπορούν να μου πούν, ναι, αλλά γιατί πας πιο πέρα, γιατί τους παιδεύεις αυτούς. Λέω, γιατί αυτοί δεν είναι νύχτοι. Και γιατί τους παιδεύει τότε επειδή είναι νεκροί, είναι επειδή νιώθω όλους τους νεκρούς μαζί μου. Ξέρετε, όταν νιώθετε ότι το 1,5 εκατομμύριο είναι μαζί σας, είναι πολύ πιο εύκολο να ασκήσετε κριτική σε αυτούς που θεωρείτε ότι είναι ακόμα ζωντανοί. Γιατί λες, εσύ, τι κάνεις για αυτούς, εδώ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα το κάνουμε ως εξής. Ο κύριος εδώ, που μου αρέσει, θα καθίσει στη διπλανή καρέκλα. Τώρα θα πούμε ότι είσαστε φίλοι. Και είσαστε πολύ καλοί φίλοι, σημαντικοί. Τώρα θα ήθελα να καθίσεις στην άλλη καρέκλα, όχι εκεί που ήσουν, μία πιο πέρα. Εδώ τον βλέπετε. Ο φίλος του είναι εδώ. Όταν ο κάθε Αρμένιος θα καταφέρει να βλέπει αυτόν εδώ, που δεν είναι πια φίλος, γιατί τώρα είναι νεκρός εδώ, αλλά είναι εδώ, και να νιώθει ότι όταν κάθεται σε μία καρέκλα η οποία δίπλα του είναι κενή, υπάρχει ο δικός του. Εσύ όταν το ξεχνάς αυτό, και ο πεινάς βέβαια, όταν σε πιέζω, μου απαντάς με έναν τρόπο διπλωματικό. Αν τον θυμάσαι αυτόν, θα λες αυτό που λέω. Και ρωτάω τώρα, και στην εφημερίδα, να μην νομίζει ότι δεν τη βλέπω, ότι γράφεις για σένα ή γράφεις για αυτό ή γράφεις για αυτό ή γράφεις για μένα. Είναι δύσκολο, είναι ύπουλη ερώτηση. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές γράφουμε για να λέμε ότι γράφουμε. Μερικές φορές στη διπλωματία μιλάμε για να πούμε ότι μιλήσαμε. Σας το έκανα λίγο βαρύ, θα σας πω ένα ναι. Μετά θα μου στεναχωρηθεί, εντάξει. Λοιπόν, τρίτο ανέκδοτο, μεταξύ μου το έμαθε ο πρέσβης της Γαλλίας,
την εξή ανέκδοτο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διπλωμάτη και μιας γυναίκας. Εσύ μην το πάρεις προσωπικά οτιδήποτε θα πω. Είναι πολύ απλό, είναι ότι μια καλή γυναίκα όταν λέει όχι σημαίνει μπορεί. Όταν λέει μπορεί σημαίνει ναι. Και δεν λέει ποτέ όχι. Δεν λέει ποτέ ναι. Ένας καλός διπλωμάτης όταν λέει ναι σημαίνει μπορεί. Όταν λέει μπορεί σημαίνει όχι. Και δεν λέει ποτέ όχι. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ του όχι. Μπορώ να πάω στις. Μπορείς να πας όπου θες. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι να αναρωτηθείτε ποιο είναι το πιο σημαντικό, οι ζωντανοί ή οι νεκροί. Θα μου πείτε ότι φυσιολογικά είναι σημαντικό να είναι ζωντανοί, γιατί αν είναι όλοι νεκροί να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε, και οι δύο λαοί μας, και αυτό είναι ένας τρόπος προσέγγισης και για τους μικρούς, οι οποίοι είναι μόνο οι επόμενοι νεκροί, και οι δύο λαοί μας δίνουμε τεράστια σημασία στην έννοια του νεκρού. Και θεωρούμε ότι μπορεί να σκοτώσουμε ακόμα και κάποιον, θα βρούμε μια δικαιολογία που λέει ο λόγος. Αλλά να πειράξουμε τον τάφο ενός νεκρού, αυτό δεν βρίσκουμε καμία δικαιολογία. Να πας να σπάσεις ή να βγάλεις τα κόκκαλα του νεκρού, να πας να σπάσεις τον σταυρό του, μόνο και μόνο επειδή δεν σ' αρέσει, αυτό ό,τι και να σου έχει κάνει, κανένας από τους λαούς μας δεν το επιτρέπει. Ο χειρότερος να είναι. Δηλαδή, ας πούμε, και εγκληματίας που λέει. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι όταν σας έδωσα το παράδειγμα με τα χασκάρ, το κημητήριο, και πολύ σωστά το είπατε ότι υπήρχε και καταγραφή, γιατί εδώ είναι ένα ερώτημα, αν δεν υπήρχε φωτογραφία και υλικό με βίντεο. Μπορεί να το βλέπουμε ζωντανά. Μπορώ να κάνω δύο περιπτώσεις. Ας πούμε, βγάζω το βίντεο και βλέπουμε μόνο μια φωτογραφία που είναι καταστραμμένη. Και βλέπουμε μια παλιά φωτογραφία που είναι κανονικό. Άρα λέμε κάποιος το έκανε. Θα ήταν πολύ δύσκολο να πούμε ότι έγινε από τον στρατό και έγινε συστηματικά, δηλαδή κατέβαζαν φαντάρους και οι οποίοι συστηματικά έσπαζαν τον έναν μετά τον άλλο. Επειδή υπάρχει το βίντεο, κανένας δεν είπε τίποτα. Πρώτο ερώτημα που μπορούμε να πούμε είναι, είμαστε το 2013, ποιες είναι οι αγωγές, οι προσφυγές, οι μηνύσεις που έχουν γίνει εναντίον τους. Να καταλάβετε, μόνο πέρσι αρχίσαμε να μιλάμε σοβαρά για αυτό το θέμα στη Γαλλία για να κάνουμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κάθε χωσικά. Εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο πρόβλημα, είναι πόσο αξίζει ένα χωσικά. Γιατί βέβαια για μας δεν έχει τιμή γιατί είναι μοναδικό. Αλλά σε κάποια φάση το δικαστήριο θα σας πει: ωραία, να κάνουμε μήνυση. Μπορεί να διορθωθεί με ειδικό, μπορεί να μην διορθωθεί, άρα ποιο είναι. Λοιπόν, άμα καταλάβετε όλοι σας το εξής, ότι ακόμα και μια βασική εκτίμηση πάει στις 150.000 ευρώ, θα σας πω λοιπόν μια στρατηγική η οποία χρησιμοποιήσαμε και στην Κύπρο. Όταν μια μάνα αγνοωμένου έλεγε: εγώ θέλω να βρω που είναι, της λέγαμε πρέπει να κάνεις μια προσφυγή στο δικαστήριο. Το πρώτο πράγμα που μου έλεγε, λέει, ξέρεις Νίκο, εγώ δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα. Δεν μπορώ να ζητήσω λεφτά για το γιο μου. Λέω, δεν ζητάς λεφτά για το γιο σου. Ζητάς λεφτά για να επηρεάσεις τον άλλον. Και εντελώς τυχαία βέβαια, όσες γυναίκες έλεγαν ότι υπάρχει ένα θύμα τέτοιου τύπου ή περιμένω ζωντανό, δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα, όταν αρχίσαμε τις προσφυγές με χρηματικό ποσό που είναι της τάξης. Δηλαδή, προσέξτε, αυτή η προσφυγή, για όσους έχουν και λίγο δικαστικές γνώμες, δεν ζητάμε αν είναι νεκρός ή ζωντανός, θεωρούμε ότι είναι ζωντανός. Και ζητάμε που είναι. Άσχετα αν μπορεί να είναι και 150 χρονών. Εντάξει, η προσφυγή γίνεται με που είναι.
Και εντελώς τυχαία βέβαια, τότε άρχισαν να ανακαλύπτουμε τι, τα νεκροταφεία με τις βάσεις δεδομένων DNA, γιατί μας έλεγαν ξαφνικά είναι εδώ. Αλλά μετά έπεφτε η προσφυγή και έλεγα λοιπόν στις μανάδες αγνοωμένων ότι αυτός είναι ένας τρόπος αποτελεσματικός όπου το οικονομικό ασκεί μια πίεση τόσο μεγάλη πάνω στο θήτη που για να την ξεφορτωθεί ξαναφερνάει στο ανθρώπινο και σας λέει που είναι ο δικός σας. Αυτό το ξέρετε γιατί έχουν γίνει πολλές προσφυγές. Εντάξει, κύριε Σπαρμενικό, όσο αφορά όμως άξα, εντάξει, τα έχετε ακούσει. Ρωτάω, πόσες προσφυγές έχουν γίνει για μία απόλαυση περιουσίας? Ρωμενικές, ρωτάω. Από Ελλάδα, από Αμερική. Άρα, ρωτάω λοιπόν, προσφυγές για μία απόλαυση περιουσίας είναι πολύ απλό, είναι ότι λέτε ότι κάτι μου ανήκει επειδή είμαι φυσικός κληρονόμος, δεν έχω δικαίωμα να απολαμβάνω αυτή την περιουσία και κάνω μία προσφυγή έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας εδώ που να την καταπατά. Πρακτικά τι σημαίνει τι, λέτε ότι έχω ένα σπίτι, το νοικιάζω και δεν μου δίνουν το νίκη. Αυτό κάνουμε νομικά. Θα μου πείτε, είναι πολύ χυδαίο, πώς μπορείτε να παρομοιάσετε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, μερικές φορές το σπίτι δεν αξίζει πάρα πολύ. Αλλά το νίκη μπορεί να είναι τεράστιο. Το νίκη πάει με τα χρόνια. Άμα κοιτάξετε λοιπόν μια υπόθεση όπως είναι την Τίνα Λοϊζίδου και δείτε ότι πότε άρχισε το 87, θα δείτε ότι όταν ενδικάστηκε και πήρε τη θεραπεία το 2003, τον Νοέμβριο, γιατί μερικοί βέβαια Έλληνες που έχουν τόσο ή το πάθος που αναρωτούνται ακόμα αν έχει γίνει πάνω. Και επειδή ξέρω προσωπικά, το είχαμε συζητήσει και είχε προσέξει να είναι μάλιστα και σε ευρώ και να μην είναι οι τουρκικές λίρες. Είναι όμως 1,5 εκατομμύριο. Θέλω να σας πω τι, άμα κοιτάξετε πώς ήταν το σπίτι, αποκλείεται να κάνει 1,5 εκατομμύριο. Η ιδέα λοιπόν στη μία απόλαυση περιουσίας είναι ότι επειδή είναι έγκλημα, εδώ συγκεκριμένα έγκλημα πολέμου, είναι το ίδιο με τα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται. Κατά συνέπεια αυτό, σε βάθος χρόνου, λειτουργεί για εμάς. Δεν σβήνεται. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τους Αρμένιους. Και να δείτε ότι μερικοί από τους Αρμένιους θα σας ξαφνιάσει, γιατί όταν το είπα για πρώτη φορά σε τέτοιου τύπου διάλυση στη Γαλλία, μερικές φορές συγκινήθηκαν οι Αρμένοι και κοιμήθηκαν κάτι. Είναι μερικοί Αρμένοι που σχεδόν δεν μπορούσαν να χωρίσουν τίποτα και έπαιρναν μαζί τους τους τίτλους ιδιοκτησίας, τους έκοβαν και τους έρευναν. Σαν Αρμένοι μέσα στο παρτό τους. Και έλεγα λοιπόν στους συγκεκριμένους, είναι δυνατόν, εφόσον βλέπετε ότι ο πρόγονός σας έχει κάνει αυτό το πράγμα, να μην έχετε κάνει καν την προσφυγή? Δηλαδή, ο άλλος έχει πάρει τεράστιο ρίσκο, όπως να τον πιάσουν, να τον βασανίσουν, τέλος πάντων, και μετά το κάνει αυτό. Φεύγει, το κρατάει, εσύ το έχεις, και επειδή είσαι κόπανος, δεν υπάρχει άλλη λέξη, λες, κάνεις, μωρέ, ενθύμιο. Μα άμα ήταν ευθύνη, θα είχε πάρει το κάδρο και θα το φέρει. Αυτό είναι το θέμα μας. Το λέω και πολύ συχνά για την Εκκλησία, όταν έχουμε δικούς μας, ας πούμε, που έχουν πάρει μια εικόνα και την έχουν σώσει. Το λέτε ότι απλώς είναι ευθύνη, δεν είναι ευθύνη. Σας υπενθυμίζω ότι μερικές φορές η Εκκλησία έλεγε στους δικούς μας, πάρτε μερικά αντικείμενα να σωθούν για να τα μεταφέρουν. Το έχει γίνει. Έχει γίνει βέβαια και με τους Αρμένιους, έχει γίνει και με τους Πόντιους. Αλλά θέλω να σου πω και μέρος του πληθυσμού, δεν είναι ότι λέω ότι είναι επαγγελματικότητα. Λέω, έχουμε ένα χρέος. Ρωτάω λοιπόν το. Πρώτον, μήπως η νεολαία το μόνο χρέος που έχει είναι να είναι συμβατή με τους γέρους. Ενώ το χρέος που έχει η νεολαία για μένα είναι να είναι συμβατή με τους νεκρούς. Θα το θυμάστε. Όταν ένας γέρος σου λέει αυτά που λες δεν είναι σημαντικά, δεν ξέρεις καθόλου τι γίνεται, να του υπενθυμίζεις πάντοτε τους νεκρούς και να του ρωτάς εσύ τι έχεις κάνει που να έχει ενοχλήσει τους αντίπαλους. Ο
Όταν ασχολείσαι, ας πούμε, με το Κυπριακό, οι μερικοί Κύπροι λένε: εγώ δεν πάω στα κατεχόμενα γιατί είμαι σε μαύρη λίστα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι με όλα αυτά που έχω κάνει δεν έχω καταφέρει να μπω στην μαύρη λίστα. Και σας το λέω ότι το παλεύω, εντάξει, δηλαδή ούτε γκρίζα. Εγώ ξέρω μόνο μία Κύπρια που να είναι στη μαύρη λίστα και είναι η Ελένη Φωκά. Ήταν η διδασκάλα που ήταν στην Αγία Τριάδα που την έκρισαν το 1997. Για όλους τους άλλους, αυτό που ξέρω είναι ότι το λένε στην Κύπρο. Φαντάζομαι ότι εδώ εσείς σίγουρα θα υπάρχουν Αρμένοι που θα μου πούν: εγώ δεν μπορώ να πάω Αρμενία γιατί είμαι στη μαύρη λίστα. Μην το κάνετε, θα το διασταυρώσω. Εντάξει. Και επειδή μου αρέσει να έχω έγγραφα, θα το δημοσιεύσω. Δεν υπάρχει αυτό το υπάρχει άλλο. Για μένα αυτό δεν είναι συστηματικό, είναι απλώς φλακώδες. Γιατί όταν είμαστε πληθυσμοί οι οποίοι έχουν ζήσει χρόνια και χρόνια κατοχή, θα πρέπει να είχαμε αυτοκτονήσει για να μην αντέχαμε, αν δεν αντέχαμε, να είναι τουρκοκρατούμενοι. Άρα, όταν έχουμε λοιπόν πληθυσμοί που έχουν αντέξει αιώνες, είναι μερικές πατρικούς μας που έχουν γεννηθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχουν ζήσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουν πεθάνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουν μείνει Έλληνες, Αρμένοι και Ασσύριοι. Αυτή η δικαιολογία δηλαδή, που είναι συναισθηματικό, δεν μ' αγγίζει καθόλου. Γιατί αυτός ο συναισθηματισμός είναι αυτός που επιτρέπει στον θήτη να μας πει ότι ξεχνάται ούτως ή άλλως, άρα μην μας πρίζετε. Γιατί άμα δεν πάτε, άμα δεν δείτε, δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να παλέψετε αντικειμενικά. Και το λέω, θυμάστε τα χασκά στην πραγματικότητα, έχω και μια πολλή ιστορία που είναι φυσιά. Εντάξει. Άρα, η δεύτερη είναι. Τι αξίζει να συμβολίζει το αρμενικό στοιχείο σε μία, αν θέλετε, διεκδίκηση. Προσέξτε ότι μιλάω από τέλεια εκδήλωση. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ δεν έχω τίποτα το προσωπικό με τους Τούρκους. Ένας Τούρκος κανονικός είναι απλώς ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, δεν έχει επιλέξει απολύτως τίποτα και βέβαια δεν έχει καμία σχέση στα κατά μέσο όρο με το θέμα της γενοκτονίας και γίνεται βέβαια πολύ πιο μετά. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι το καθεστώς. Όταν το καθεστώς θεσμικά λέει δεν υπάρχει και βάζει στον ποινικό κώδικα άθρο το οποίο προβλέπει ότι μόνο και μόνο που αναφέρεσαι στη γενοκτονία των Αρμενίων έχεις 10 χρόνια φυλάκιση, αυτό είναι που με ενοχλεί. Και αυτό είναι που με ενοχλεί είναι ποιος το ψήφισε. Δεν το βλέπεις ότι αυτό καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς μπορείς να το πεις. Άρα, το ξαναλέω, αν έχετε μέσα σας κάτι το ρατσιστικό, κάνετε λάθος. Αν έχετε μέσα σας κάτι που μοιάζει με εκδίκηση, κάνετε λάθος. Αν είσαστε κότες, πάλι κάνετε λάθος. Μιλάμε για διεκδίκηση. Μιλάμε για κάτι που έχετε δικαίωμα να το έχετε. Έχετε δικαίωμα της μνήμης και ως νεολαία έχετε δικαίωμα να παλέψετε με τον ίδιο τρόπο, μπορεί και με άλλες μεθόδους. Ας πούμε, μικρός, θα πρέπει όμως να αλλάξει παπούτσι για αυτό που θα πω. Όταν κάποιος σας λέει δεν περνάτε από εδώ, βέβαια στέλνετε τους πιο γέρους που όντως δεν περνάνε από εδώ και οι πιο νέοι πάνε από όλου. Βέβαια οι πιο γέροι δεν είναι εντάξει, πιο νέοι τώρα που να τους ελέγξουμε. Σημασία όμως να πηγαίνετε εκεί που πρέπει, όχι πιο πέρα. Αν πρέπει να κολλήσετε ένα χαρτί σε ένα σημείο, είναι πολλοί που θα σας πούν μη πάει ως εκεί γιατί υπάρχει κάτι και έχουν απόλυτο δίκιο για τον εαυτό τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Και δεν σημαίνει βέβαια ότι σας το έχουν πει. Και δεν σημαίνει ότι φταίνε αυτοί. Αφού το ξέρετε ότι η νεολαία είναι ανέγκυφλη.
Έτσι είναι. Τότε δηλαδή τι να κάνουμε. Βέβαια, όταν αυτή η νεολαία είναι τόσο εγκεφαλική και τόσο συμβατική, καταντάει να είναι πιο κρυά από τους γέρους. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα και αν το αρμενικό έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, είναι επειδή υπάρχουν διάφορες τάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ακόμα και κομματικές, μην μπαίνετε σε μια διαδικασία που νομίζετε ότι με ενοχλεί, γιατί όταν είναι κάτι που είναι στη Βουλή, ποιος θα το προωθήσει, η κουμπάρα μου, θα το προωθήσει ένας πολιτικός ο οποίος είναι βουλευτής και θα μπει στη Βουλή. Πώς έγινε μια αναγνώριση της γενοκτονίας στη Σουηδία? Δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε Σουηδός, ήταν ένας Σουηδός βουλευτής. Εφόσον είναι βουλευτής, είναι κομματός. Μα πειράζει. Απλώς τουλάχιστον. Στην Ελλάδα το ίδιο, το ίδιο, ναι. Το λέω απλώς γιατί. Αλλά απλώς σε μένα αυτό που με ενοχλεί είναι αν ξαφνικά το κόμμα πει δεν μας συμφέρει να κάνεις αυτό. Το λέω θεωρητικά βέβαια. Εντάξει. Το λέω θεωρητικά. Δηλαδή εκεί λες εσύ, εγώ θα πρέπει να κάνω αυτό σε αυτή την εκδήλωση και σου λέει, ξέρεις αυτό είναι λίγο ενοχλητικό γιατί έχουμε κάνει συνομιλίες με τον άλλον και μας έχει πει ότι εντάξει προσπάθησε να τα βρει αλλά δεν τα βρήκε. Αλλά εσείς μην κάνετε τόσο φασαρία, ρε παιδιά. Αυτό μας σας το λένε τους άλλους. Γιατί όσο είναι προδότες οι άλλοι που το έχουν κάνει, είναι προδότες και αυτοί που σας το εξηγούν και θα είσαστε και εσείς προδότες που είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι καλό να υπάρχουν τα κόμματα γιατί είμαστε σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Εντάξει, αλλά προσέξτε. Άμα ξαφνικά σας πει ένα κόμμα, επειδή μας συμφέρει ότι δεν υπάρχει ακριβώς η γενοκτονία, ξεχνάτε το. Υπενθυμίζουμε. Βέβαια, η γενοκτονία ποτέ δεν θα σας δώσει μία θέση, μία έδρα. Ενώ το κόμμα θα μπορέσει. Άρα μετά μιλάμε για καρέκλες. Είναι μερικοί όταν βλέπουν μια κενή καρέκλα, σου λένε αυτό θα είναι για μένα. Εγώ όταν τις βλέπω κενές, θεωρώ ότι υπάρχει θύμα. Λέω λοιπόν, οι φωτογραφίες. Ποιος από την νεολαία τώρα έχει κάνει συστηματική φωτογράφηση από χασκά. Άρα, παιδιά, δεν έπρεπε να σπάσετε το ξύλο κάποιον, εντάξει. Πηγαίνετε εκεί πέρα, κανονικά, έχετε δικαίωμα και βγάλετε φωτογραφίες συστηματικά από χασκά. Για να μπορείτε να πούμε να έχουμε δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να εκδοθούν. Δεν θα τις πιέσω. Άμα η εφημερίδα δεν ξέρει, α, εγώ δεν βγάζω φωτογραφίες. Δηλαδή, γιατί κατηγορούν. Τι κατηγορούν, αφού είναι περιγραφή. Ρωτάω λοιπόν, κατά πόσο έχετε προωθήσει ένα μνημείο σημαντικό. Θα μου πείτε, εντάξει, το μνημείο έχουμε είναι εκεί. Ωραία. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και στη Θεσσαλονίκη. Για όσους είναι πιο παλιοί, ξέρετε ακριβώς πού γίνεται η κατάδυση του πάνω στη Θεσσαλονίκη. Στο. Μπράβο. Γίνεται στο τρίτο σώμα στρατού. Τώρα εγώ θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Ρωτάω, γιατί η κατάθεση Στεφάνων που αφορά το θέμα της γενοκτονίας, η οποία καθορίζεται ως απουσία οποιασδήποτε σύραξη στρατιωτικής, αλλιώς ήταν έγκλημα πολέμου και όχι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γίνεται αυτή η κατάθεση σε χώρο ο οποίος είναι στρατιωτικός. Δεν σας λέω καν ότι αυτός ο χώρος, γιατί εγώ πήγα, εντάξει, και τους το είπα μάλιστα, και τους είπα, παιδιά, είναι πολύ απλό. Από την επόμενη χρονιά τώρα που το είδα, εσείς θα κάνετε κάπου ένα μνημείο. Δεν γίνεται αυτό. Ωραίο να το κάνουμε και προσέξτε, δεν πρέπει να ακούτε πράγματα του τύπου η περιφέρεια μας λέει να το κάνουμε εκεί. Η περιφέρεια δεν έχει να σας πει τίποτα που να το κάνει. Εφόσον είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία, πρέπει να υπάρχει ένα μνημείο. Να είναι απλό, λιτό, δεν μας πειράζει. Εντάξει, υπάρχει χασκά στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει σχέση με την γενοκτονία. Συμφωνούμε όλοι. Εντάξει, έχει σχέση με την. Ακριβώς το 83 και η Αμερική, είναι γραμμένο πάντα, να μην το ξεχνάμε, είναι γραμμένο Αμερική και Ελλάδα, και είναι η Αρμενία που ευχαριστεί την Ελλάδα και την Αμερική το 83-93 τέλος πάντων.
Άρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Εντάξει. Λέω λοιπόν, γιατί να το αποδεχόμαστε? Επειδή είμαστε φίλοι? Επειδή εντάξει ρε παιδιά, πως θα βάλαμε πίνα λίγο. Έχω κάτι συγγνώμη. Το γεγονός της κατάρτισης των άνθρωπων στο στρατιώτη στη Θεσσαλονίκη, εδώ δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν είναι αυτό. Ήταν κατάκτηση. Το γεγονός όταν ξεκινήσαμε, γιατί και όσο ήταν στη Θεσσαλονίκη, όταν ξεκινήσαμε να καταθέτουμε, γιατί και αυτό είναι στην πορεία. Λοιπόν, να καταθέτουμε στον άλλον στο στρατιώτη, ήταν κατάκτηση. Έτσι το αισθανόμαστε. Άλλωστε και στην Αθήνα, μετά την πολιτική εκδήλωση, ήταν άλλο στρατιώτη. Οπότε, αλλά δεν ξέρω ένα πράγμα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που είναι σημαντική. Άλλο, ο άγνωστος ο στρατιώτης, ο οποίος είναι στο σύνταγμα και η οποία είναι μια πλατεία που δεν ανήκει σε στρατόπεδο. Μα δεν έχει Θεσσαλονίκη άλλον άγνωστο στρατιώτη. Τι είναι ο άγνωστος? Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω γιατί να είναι σε άγνωστο στρατιώτη. Επειδή κοιτάξτε την κατακτήση. Α, προσέξτε μια ωραία. Να ακούτε, προσέξτε. Λέμε ότι έχει κάνει αυτό και μετά έγινε αυτό. Έχει δίκιο. Είναι σωστό. Το ερώτημα είναι αυτά, αν φτάνει. Δεν είναι, αν είναι καλό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό. Τι μπερδεύεσαι. Λέω αν αρκεί. Αλλά θέλω εγώ να ζητήσαμε κάτι άλλο και δεν μας το έπρεπε. Θα σα πω κάτι πολύ αυτό. Αν στήσουμε μία μνημείο για τη γεροκτά, αν θελήσουμε να στήσουμε μνημείο τη γεροκτονία στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια πλατεία και μετά να θεωρώ όπως έχουμε στη Νέα Σμύρνη και πηγαίνουμε και καταθέτουμε εκεί, θα το κάνουμε εκεί. Αλλά. Καλά, γιατί δεν το κάνουμε. Η παράδοση. Τίποτα. Θέλω να σα πω, δεν μα απαγόρευσε κανείς. Ωραία, άρα κάτι. Αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω, δεν είπα ότι απαγορεύεται. Λέω γιατί το κάνεις. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξή. Πρώτα απ' όλα, επειδή πήγα, είδα ότι πολύ λίγοι Αρμένοι φωτογραφίζονται με το μνημείο. Ενώ όταν κάνουμε το ανάλογο στη Γαλλία και στη Λιόν συγκεκριμένα, όπου έχει γίνει μνημείο, συγκεκριμένα έχει γίνει για τα θύματα των γενοκτονιών. Και όχι μόνο για το αρμενικό, αλλά στην πραγματικότητα η αιχμή του δώρα του ήταν οι Αρμένοι. Θα σου το λέω συγκεκριμένα, 180.000 ευρώ δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι κάτι αρχής. Λοιπόν, αν βλέπατε πόσοι παίρνουν φωτογραφίες με το μνημείο, θα καταλαβαίνετε ότι οι Αρμένοι και οι Γάλλοι που αγωνίζονται για αυτό το θέμα θεωρούν ότι αυτό είναι το μνημείο που πραγματικά είναι της γενοκτονίας. Εδώ. Εντάξει. Θα σας το λέω, θα σας κάνω μια ερώτηση. Προσέξτε, είναι η Ήπουλη. Ποιος έχει πάει εκεί πέρα? Δεν είναι δηλαδή εσύ πώς το είχε? Το ξέρω, κατάλαβα. Δεν λέω. Είπα ότι είναι η Ήπουλη, δεν είπα ότι είναι η δική. Είναι δυνατόν να έχεις πάει εκεί και να μην έχεις βγάλει φωτογραφία? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Ρώτα τώρα, γιατί εφόσον είσαι στη Θεσσαλονίκη, κοίτα πώς οι Αρμένοι βγαίνουν φωτογραφίες με το μνημείο και θα καταλάβεις ότι οι ίδιοι Αρμένοι καταλαβαίνουν ότι είναι για τυπικούς λόγους που το κάνουμε εκεί, αλλά δεν νιώθουν ότι αντιπροσωπεύει πραγματικά την έννοια της γενοκτονίας και πώς να το νιώθουν οι άνθρωποι, αφού έχει άλλες ημερομηνίες, αφού μιλάμε για μάχες που δεν έχουν καμία σχέση. Εδώ για μένα είναι το πρόβλημα της παράστασης και της αναπαράστασης. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Λέω απλώς ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, διότι και να μην μπερδευόμαστε, άλλο άγνωστο στρατιώτης που είναι σε στρατόπεδο και άλλο άγνωστο στρατιώτης που είναι εκτός. Δεν έχουν καμία σχέση τα δύο. Και να το ξέρετε ότι αν είχαν σχέση, εγώ πέρσι, θα το είχα πει. Γιατί όσο δεν είμαι καν καλεσμένος, εντάξει, καθένας δεν θα είπα. Αλλά όταν είσαι μέσα στο χώρο, το λες παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, άμα ξαφνικά, εφόσον μιλάμε για κατάθεση στεφάνων και μερικές φορές γίνονται βουνά, λόγω πρωτοκόλλου, το οποίο δεν υπάρχει στην ουσία, απλώς το παρουσιάζουμε έτσι. Λέω λοιπόν ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι καθοριστικά για μας. Εγώ αν δω τον φίλο μου να πάει να κάνει μια κατάθεση σε μνημείο ενός γενοκτόνου, τον έχω διαγράψει. Γιατί θα του πω, εντάξει, από τότε σε ξέρω ότι παλεύεις, κάνεις όλα αυτά. Τώρα τι έκανες? Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει εσένα? Και αν μου πει, ξέρεις, Νίκο, εγώ είμαι γραμμένος στο κόμμα για διπλωματικούς λόγους, μου είχαν.
Οποιοδήποτε πολιτικός ξένος πηγαίνει εκεί πέρα είναι υποχρεωμένος να πάει. Είναι λάθος. Και να προσέξει. Μπορεί να αντιληφθεί, α πούμε, ένα πρωθυπουργό να πάει ο Σέλνα. Οποιοδήποτε οικολογήθη πολιτικό μπορεί να το κάνει, γιατί δεν ανήκει στο πρωτόκολλο. Γιατί επειδή το έχω ψάξει, αυτό είναι κάτι που θα ήταν καλό να το κοιτάξετε πριν το πετάξετε έτσι όπω σα έδωσα. Γιατί αυτό είναι ψέμα. Και επειδή έχω ασχοληθεί ειδικά με αυτό το θέμα, μπορεί να καταλάβετε γιατί πρόσφατα, εντελώς τυχαία, κάτι που έπρεπε να γίνει και σε έναν χώρο και σε άλλον χώρο, δεν έγινε στο δεύτερο χώρο και το ταξίδι έκλεισε μόνο μία μέρα και έγινε αλλού. Άμα τα συνδυάζετε αυτά που είπατε, θα καταλάβετε ότι μάλλον υπήρχε μία μικρή συνομιλία του τύπου «Εγώ δεν πρόκειται να πάω εκεί που λέτε εκεί, πάω αλλού». Και τελικά έγινε αλλού και κανένας δεν είπε τίποτα, γιατί αδιαφορούσαμε. Η ιδέα και είναι ότι πρέπει και δεν είναι διαφορετικός ο χρώμα, αλλά δεν έχουμε κανένα θέμα. Λέω λοιπόν, ότι όσον αφορά, ας πούμε, όταν βλέπετε έναν ιερέα, όσον έχουμε εδώ, και τον βλέπετε να κάνει κάτι όσον αφορά το θέμα της κοινωνίας που φαίνεται λίγο παράξενο. Λέτε εντάξει, είναι ιερέας, το ξέρετε. Δεν θα τα πείτε, του πείτε τι κάνεις ακριβώς αυτό. Το ρωτήσετε, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Το φωνούμε. Ωραία. Θα πω, ακόμα και έναν ιερέα, όταν έχετε ας πούμε ότι παίρνω τον παππού και βγαίνουμε στο νεκροταφείο και θα πρέπει να κάνει μια προσευχή. Και την κάνει σκέφτεται κάτι άλλο, δεν την κάνει καλά. Θα του πω τίποτα. Τώρα όσον αφορά την επέτειο. Υπάρχει μια επέτειο που να μην έχουν χειροκροτήσει άνθρωποι. Όταν πηγαίνετε λοιπόν σε ένα κημητήριο, χειροκροτάτε όταν ο παπάς έκανε ωραίο speech. Πέντε μπράβο, λέτε σήμερα εντάξει. Τα ξέχασα. Το βλέπετε αυτό. Ενώ, τι θέλω να σας πω. Αυτό είναι το θέμα της παράστασης αναπαράστασης. Όταν η παράσταση γίνεται εντελώς συμβολική, στο τέλος δεν ξέρουμε ποια τι άμα προσωπεύει. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, προσέξτε, το λέω πολύ σκληρά, αλλά δεν πειράζει, θα το ακούσετε τουλάχιστον, είναι ενώ χειροκροτάμε συνεχώς, κάνε με χειροκροσυγής. Δηλαδή, έχετε δει ποτέ μέσα σε κημητήριο να σας πει θα κάνουμε λεπτό συγγής τώρα. Υπάρχει εξήγηση. Η εξήγηση, τι μέσα στο κημητήριο. Υπάρχει, ναι, θα μου πεις. Και το χειροκρότημα. Δεν το ακούσω. Από το 1965 και έπειτα θεωρούμε ότι αυτές οι ημέρες εκτελείουν δεν είναι ημέρες μόνο μνήμης, είναι και ημέρες αγώνα και διακρίνηση. Εσύ μπορεί να διαφωνείτε, αλλά είναι. Ναι, εγώ διαφωνώ. Η δική μας είναι αυτή. Είναι λαθασμένη. Είναι λαθασμένη. Και δεν το λέω μόνο εδώ, το λέω γενικά, μην νομίζεις. Και σε άλλες νοτιμίες το κάνω. Γιατί σιγά σιγά αυτοί που κατάφεραν να το κατακτήσουν έρχονται οι επόμενοι που δεν θυμούνται ακριβώς τι είναι αυτό και θεωρούν ότι είναι αυτό τυπικό. Σιγά σιγά θεωρούν ότι είναι λογικό. Και επειδή χειροκροτάμε εμείς για τα πάντα, λέμε θα χειροκροτάμε γιατί είναι σωστό. Το λέω αυτό. Γιατί προσέξτε. Δείχνει μια ανοριμότητα. Δεν είναι επειδή δικαιολογούμε την ανοριμότητα που δεν είναι ανοριμότητα. Κανονικά, μια τέτοια επέτειος, και μερικές φορές εγώ έχω τσακωθεί με τους φίλους μου, γιατί μερικές φορές γράφω τη λέξη εκδήλωση, και μην μου πείτε ότι δεν την έχετε δει ποτέ. Και λέω, είναι δυνατόν να λες εκδήλωση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι εκδήλωση, είναι επέτειος. Και αυτό που λες να ξέρεις, ότι είναι λανθασμένο. Γιατί για αγώνα, εγώ έχω πάει και για αγώνα και για τα 20 χρόνια, αρσάκ κτλ. Αυτό είναι αγώνα και κάτω, ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Έχουμε και θύματα. Έχουμε και την επέτειο της απελευθέρωσης, είναι άλλο. Ο αγώνας εδώ δεν είναι ένας αγώνας κλασικός όσο αφορά την επέτειο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ημερομηνία μνήμης. Για όλες τις άλλες μπορεί να αποφασίσετε ότι μπορεί να κάνετε για τον αγώνα και να κάνουμε και να το κρατήσουμε. Δεν μας πειράζει. Λέω λοιπόν απλώς ότι αυτό είναι λίγο καθοριστικό και το ξέρετε πολύ καλά. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί η επέτειος γίνεται όχι ακριβώς το 24 Απριλίου και γίνεται μερικές μέρες πριν. Ξέρεις τι εννοώ. Ωραία, πάλι θα μου πεις, ξέρεις Νίκο, υπάρχει μια εξήγηση. Και έχεις δίκιο ότι υπάρχει μια εξήγηση.
Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σοβαρή. Θα μου πεις, με τα ελληνικά δεδομένα, αν δεν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο την Κυριακή, θα έχουμε πολύ λιγότερα. Κάνουμε όμως ανήμερα. Όχι, όχι, είναι σωστό, σωστό. Το ξέρω, όλα αυτά τα ξέρω. Μην τα παίρνετε στράβα. Μία ερώτηση, την πρέπει να δεν είναι πριν, το ξέρω γιατί θα κάνεις μία. Μισή, μισή θα κάνεις. Μισή, μισή. Ξάλλω, γιατί αυτός ο Σασίλης, όλα σου λέει, θα μου πει και για μένα και πρέπει να πει. Εγώ θα το πω μην αντίθεση. Σήμερα και μετά πρέπει να ψάχνουμε. Λοιπόν, λέω ξανά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποια φάση, η Δήμη είναι η Δήμη, η Δήμη είναι ο Βάμος, μου λέει, όχι, δεν είπα στη μάνα μου να ντυθεί με μάμα. Και της λέω, κάνεις λάθος. Σήμερα κάνουμε μια διάλεξη με την νεολαία και δεν έχει σχέση με την επέτειο. Εντάξει. Μπορούμε να μιλάμε για την κοινωνία, αλλά δεν είναι ανάγκη να είμαστε ντυμένοι. Λοιπόν, αν όμως ήσασταν, ας πούμε, ακριβώς ντυμένοι έτσι όπως σας λέω τώρα για την επέτειο, εγώ πάλι θα είχα ένα θέμα. Ας πούμε, εσύ με το κοντομάνι που έχεις, δεν θα το βάζεις στην επέτειο. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι κακό. Εντάξει, μην μπερδευτούμε, το ξαναλέω. Υπάρχει ένα πράγμα που είναι ο σωστός χώρος και το σωστό timing. Πάλι. Λοιπόν, δεν παντρεύτηκες με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τι βλέπουμε. Λέω λοιπόν ο πρόεδρος ότι υπάρχει ένα κώδικα ο οποίο μπορεί να είναι τεκμητό, αλλά μερικέ φορέ δεν γίνεται. Αυτό που με απασχολεί είναι σημαντικό να ξέρουμε πού είναι το μνημείο. Είναι σημαντικό να το τοποθετούμε στρατηγικά σε ένα μέρο που είναι ενοχλητικό. Μνημείο υπάρχει, δεν είναι να το κάνετε, να μην ξοδεύετε λεφτά. Τα μνημεία πρέπει πάντοτε να μπαίνουν σε πλατείες που έχουν ή ένα ιστορικό υπόβαθρο ή έχουν μια κεντρική τοποθέτηση που θα αποκτήσουν ένα ιστορικό υπόβαθρο για το κράτος μέσα στο οποίο είστε. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να υποστηρίξω την πόλη. Δεν είναι μέσα στο στρατόπεδο. Το μνημείο είναι στο πάρκο που είναι μπροστά στο στρατόπεδο, δεν ανοίγει στο στρατόπεδο και είναι ο άγνωστος στρατιώτης της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε άλλο. Αυτός. Πώς το κάνουμε. Δεν έχεις εκεί το πράγμα. Όχι, δεν πάει. Δεν πειράζει, κοίτα. Ό,τι και να πει, σιγά σιγά θα το αλλάξω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν αυτό εδώ το μνημείο έχει κάποια ιστορική αξία. Ιστορική. Όχι. Λάθος. Δεν μπορεί να έχει ιστορική αξία ένα μνημείο που πιάνει τώρα. Όχι, τι εννοώ με αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με χασκάρι. Θα αποκτήσει. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι έχει μια συμβολικότητα που δεν έχει κανένα άλλο μνημείο στον κόσμο. Ωραία. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό το μνημείο αντιπροσωπεύει. Αντιπροσωπεύει ένα στίγμα. Και το ξέρεις πολύ καλά ότι όταν έγινε, ενόχλησε. Άρα, δεν έγινε με οποιονδήποτε τρόπο, δεν έγινε με οπουδήποτε.